Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Έλα, τελείωνε. Χαϊβάνι. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. Είστε έτοιμοι? Γιατί ρε φίλε, χαλαρά σήμερα. Σήμερα θα πάμε σαλονικιώτικα. Γιατί βιάζεστε, δεν κατάλαβα τι βιάζει. Σαλονικιώτικα. Ναι, σαλονικιώτικα θα πάμε. Πάρ τον κόκκινο. Ναι. Πάρε ένα μπουκάλι τσίπουρο στο αυτοκίνητο πίσω. Μα δεν πίνω εγώ, αφού ξέρει. Δεν είναι. Χαλαρά θες να πας. Χαλαρά σήμερα. Σχολεία δεν έχουν. 17 Νοέμβρη, γιορτές, ιστορίες, πράγματα. Δεν έχει σχολεία. Δεν έχω σχολεία. Μια ζωή δεν είχαμε. Ξέρεις, κάναν γιορτή και κοίταξε. Γιορτές και δεν έχουν σχολεία. Η λούφα. Αυτά τα τεμπελόσκυλα που το. Άντε πάλι, πάλι του δασκάλου θα πω. Θα με κυνηγάνε πάλι γιατί έχω. Στην Πολυκατοικία έχω δύο. Δύο έχω, αλλά η χάρη που σε συμπαθούν και σε αγαπούν. Δεν είναι τώρα τα αγόρι το άλλο το γλυκό. 40 λεπτά η ώρα. Αχ, κουμπαράκι μου! Τι είναι αυτά που μα λέει! Η εργατόρα του είναι 40 λεπτά, ούτε η μίχρονη. 45 είναι, ρε φίλε. 40. Μέχρι να μπουν, να βγουν, να γράψουν τον πίνακα. 40 λεπτά. 40. 40. Η Διαμαντοπούλου του είπε. Ναι, τι του είπε. Η παλιά υπουργό ότι. Υπουργό, ναι. Δουλεύετε λίγο παραπάνω. Ξανά δεν βγήκε αυτή. Πώ να βγει, φίλε, μα χαλάσει 40 λεπτό. Παιδάκι μου, πού πάει να φτιάξει τώρα το έργο. 39 λεπτά εγώ του τα έκανα. Θα του κέρδιζα και ένα λεπτό. Ένα λεπτό τι θα έκανε. Κυλικείο. Κυλικείο, ε. Ναι. Και του έδωνα πόνου κυλικείου. Ναι. Τι είχε πει πόνου κυλικείου. Όσο περισσότερα χρήματα ξοδεύεσαι στο κυλικείο, θα είναι συντάξιμα. Του έδινα και ένα αίσθημα παραπάνω. Τι πράγμα είσαι. Ξαναβγώ θα ήθελα. Μετά το δίγκολο το χθεσινό έχουμε ένσημο κυλικείο. Ένσημο κυλικείο για του δασκάλου. Μου λε αυτά τώρα χωρί πλάκα. Γιατί αυτό το ερώτημα το είχε και ο Βαραγιάννη. Αυτά κάτσε λίγο. Τα έχει σκεφτεί πολύ νωρίτερα ή τώρα. Τώρα μου λέει. Τώρα, φρεσκαδούρα. Ένσημο κυλικείου να παίρνει. Δεν θα κάνω 39. Σκοτώνονται στη δουλειά πάρα πολύ. Γιατί ρε φίλε, σκοτώνονται στη δουλειά. Στο γυμναστήριο που πάω. Ναι, έχει δασκάλου πολλού. Όχι, έχω ένα. Όχι, ρε. Τι έχεις? Είναι ένα 49 χρόνων, εγώ 50. Του λέω, ρε κολόγερε, τι ήρθε να κάνει εδώ και τώρα. Δάσκαλο. Όχι, ρε. Α, 49 είναι αυτό, 50 εσύ και το λε και κολόγερο. Καλά, αυτό. Εντάξει, δεν εμφανίστηκε ποτέ σε τέτοια ηλικία κανένα στο γυμναστήριο να κάνει τέτοιου είδου προπόνηση. 50. Ναι, και του λέω, ρε φίλε, έκανα μια ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι? Για να δω, είμαι αρχαιότερο. Μου λέει 49.
αντρεκολόγερο του λέω. Ναι. Εντάξει, ρε φίλο μου λέει, εσύ λέει πώ είσαι. Λέω, σε παίρνω ένα χρόνο και με λε. Είσαι αφράτο, είσαι. Ξηρίσκε κιόλα. Πήγε στον κομμωτή αυτό που σε ξηρίζει τι τρίχε όλε. Σε πήρε ο λεπτό πάλι. Ναι, εγώ πήγα. Τι πήγε. Είναι φίλο με τον. Με τον ρεπόρτερ του μπάσκετ. Τον Παρθενάκη. Τον είχα εδώ χθε. Μα έλεγε γιατί ο Άρης είχε διαμαρτυρίε, γιατί άλλαξε τη μέρα. Αυτό είναι τρελό ο Κουρέα. Α, ο Κουρέα. Τρελό κανονικό. Να πάμε όλοι εκεί. Κτενίδη το λένε. Όνομα και πράγμα. Κτενίδη. Και έχει μέσα και ένα Πάκμαν. Και παίζει πάγια για το Πάκμαν πάλι. Εγώ πάω για το Πάκμαν. Και περνάει όμορφα η μέρα. Ναι, και κάνω γενική τριχωτική να πω. Καλά ξηγέσαι, Κωνσταντίνο. Μύτες, φρύδια. Καλά ξηγέσαι, Παλικάρπα. Ναι. Με βάζει και την κολόνια εκεί που έβαζε ο Βέγκο στο Παπαγενόπουλο. Σε τραβάει και μία στο Σβέρκο, πάψω τέλο. Με κάνει τα μάγουλα εκεί και τα λοιπά. Λέω κάνε λίγο μασά στο κεφάλι. Το σκροτάφο και αυτά. Άντρα είναι, γυναίκε έχουν να λούσουν να κάνουν αράδε. Όχι, αρτι γυναίκε. Ναι, τώρα δηλαδή θα μα ακούει κανένα και θα μα μουτζόλει στο αυτοκίνητο. Δύο φαλακροί μιλάνε για κομμωτήριο. Για πάνε πες το μαλλιαρό στο Γκουρίο και να είναι ο Ραπτόπουλος πελάτης. Ποιος κρατάει πόση ώρα θα περιμένεις. Ναι, αλλά σε κάνεις ολική αποτρίγωση. Φρύδια, μύτη, μασχάλες, στήθος, χέρια, όμως, γκάλισης, έτσι. Γκάλισης τώρα το ραδιοφόνο, ναι. Η ψυχή που στεστερώνει. Μη ρε Κωνσταντίνε. Πώς τη λένε. Τεστοστερώνει. Εσύ και ο Ζαγοράκης, έτσι. Στα ίδια. Ο Ζαγοράκης πρέπει να με περνάει. Ήταν λίγο παραπάνω ο Ζαγοράκης. Γιατί τρυπούσε τείχους αυτός. Αυτός βαρούσε και δύο τείχους που παίρνουν. Πα, ναι. Εθνική δεν είδες θες. Κοίτα, είχα. Ψηλή, λίγο θα σου πω, είχα ραντεβού με έναν φίλο μου, ναι. Ο οποίος μου πρότεινε μια δουλειά, ας πούμε, μια συνεργασία σε κάτι. Και ήταν στην Όλγα στο μαγαζί, ένα παοξίδικο άντρο. Τι θα ήταν στην Όλγα, ναι. Κάτι γέρι, κάτι ερήπια, ξέρω εγώ, οι οποίοι όμως είναι φραγκάτοι. Ναι. Και παίρνουν διαρκή. Προγιατροί, δικηγόροι και δεν συμμαζεύεται. Κάτι ερήπια τέτοια, κάτι πασοκόσκελα, και επειδή εγώ πάντα όταν κάνω συνεργασία βγάζω τα χαρτιά μου, σημειώνω. Ξέρω, τα ξέρω, είναι τυπικό. Είμαι γραμματέας του εαυτού μου. Ναι. Και είχε τις τηλεοράσεις και μου λίγο τον κόλλη, ας πούμε. Τον κόλλη του Πέλκα. Του Πέλκα, εκεί σηκώθηκαν, φωνάζουν. Καλά, δεν είμαι στον Πέλκα τον κόλλη. Αυτόν τον κόλλη, αλλά από την κεφαλιά του Πέλκα. Για μένα τον κόλλη τον βάλω Πέλκα. Και για μένα. Ναι. Άρα είμαστε λουτσόσκυλα και τα δύο. Δηλαδή και θα πήγαινε rebound στα πόδια του πάλι. Μπαμ, θα το έβαζε ξανά μάνα. Ναι, πάτησε περιοχή από εξτρέμ, ωραίο. Εντάξει, πάντω. Ναι, αυτά τα έχει ο Πέλκα. Είπαμε. Πατάει περιοχή, έρχεται ω δεύτερο φόρο. Το μαμούνι είναι. Είναι μαμούνι. Δεν είναι χαφ. Μαμούνι μέσα στην περιοχή. Ο Πέλκα έτσι είναι. Μαμούνι είναι. Να βάζει κολλάκι έχει βάλει αρκετά. Έχει βάλει ένα τέτοιο ολόδιο γκολ στο Καφτατζόγλου. Ερακλής Πάουκ, το θυμάσαι. Ναι. Που ήταν ο πίσω μπαπ, κεφαλιά και βάζει τον γκολ. Αυτό το στυλ ήταν ο Σαλπιγκίδης. Ναι. Μόνο που ο Πέλκα ξέρει πιο πολύ μπάλα από τον Σαλπιγκίδη. Ναι. Είναι πιο τεχνίτης. Και ο Σαλπιγκίδης όμως ήταν πιο μαχητής και πιο δυνατό παιδί. Πιο δυνατός. Ναι. Ναι. Για να είμαστε, δίκοι. Ναι. Λοιπόν, πάντως εγώ αυτό που διαβάζω και εδώ τώρα. Σημείωνα να πούμε και τα λοιπά. Ναι, τι σημείωνε, έβλεπε και λίγο εθνική. Κοίταζε ελάχιστα δηλαδή. Μετά έφυγα στο ημίγρονο, κατέβηκα στο κέντρο, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Α, είχε πέντε διαδηλώσει θε. Με τον κυνικοσκούλικο εκεί πέρα του λέω τι έγινε και το παιδί του κέντρου. Αυτό μου λέει: έλα, πήγαμε, φάγαμε μια μακαρονάδα. Α, μακαρονάδα, καρμπονάρα, που τα νέσκα δίπλα. Με τη σαλτσίτσα από πάνω, το λεπτό το μακαρόνι. Α, το λεπτό το μακαρονάκι. Ήπια και ένα ποτήρι κρασί και ήρθα, ξεράθηκα να πω μετά. Α, πέρασε ωραία φίλε χθες το βράδυ. Εντάξει, ναι, είχα δουλειά μα. Αλλά εντάξει, είδε και το επαγγελματικό ραντεβού που λέω. Πώς το ψυχογράφημα, αν κάνεις ψυχογράφημα στις εφημερίδες των Αθηνών, πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό το ότι ξεφωνίζουν με το καλημέρα την εθνική. Δηλαδή, αργεί. Ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Ναι. Κάτσε να σου δώσω παρακάτω. Δεν τράβηξε εθνική. Κερδίσαμε χθες εδώ μεταξύ, έτσι. Ναι. Πώς το αντιλαμβάνεσαι. Κερδίσατε. Μια χαρά. 1-0, εντάξει, και θέλαμε. Πήρατε, καλά, ναι. Θέλαμε 2-0 για να μείνουμε στο κόλπο της πρόκρισης του Nation League να περάσουμε και τελικά μπαράζει. Πώς το αντιλαμβάνεσαι. Είναι πόλεμος με το καλημέρα στον Άγγελο. Χέστηκε τώρα ο Άγγελος στα 65 του κάτω. Ο Άγγελος ναι, δεν τον ενδιαφέρει, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τη στάση. Η εθνική χθες σε σχέση με προηγούμενα μάτς ήταν να κλικ πιο πάνω σίγουρα σε θέση ενέργειας. Δεν την είδαμε, ωραία. Εντάξει, okay. Εντάξει, αλλά θα σου πω κάτι. Είναι όλες οι εφημερίδες ενάντια. Άρα πάρει γραμμή. Γι' αυτό πουλά χίλια φύλλα οι εφημερίδες. Ναι. Οι εφημερίδες γι' αυτό πουλά χίλια φύλλα. Με εξαίρεση είναι το φως στο σπορ που λέει ιδανικό ξεκίνημα για Άγγελο. Ναι. Μόνο αυτή η συγκεκριμένη εφημερίδα στέκεται στα πραγματικά δεδομένα. Είναι η πιο ακομπλεξάριστη εφημερίδα. Είναι. Εντάξει. Και νομίζω ότι από τις αθηναϊκές είναι και πάρα πολύ εμπεριστατωμένη σε θέματα. Θα δεις Β' Εθνική, Γ' Εθνική απόψη κτλ. Κακώς διώξαν το Φέδωνα, το Κωνσταντουδάκι, γιατί
Ήταν ο Νικολαίδης εκεί. Εντάξει, είχε κόρες, δεν έκανε. Οι κόρες παντρεύτηκαν δύο Παναθηναϊκούς και ναι. Έχουμε μπερδέματα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Ο εκδότης να έχει κόρες και να μην έχει γιους, ας πούμε, ή ο βιομήχανος να έχει κόρες και να έχει γιους. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Δηλαδή, τι γίνεται. Μπουκάρει ένας γαμπρός μέσα, να πούμε. Τι ομάδα είσαι. Όχι, ρε. Κουρουμπαγλάς. Ναι. Ναι. Θα κουμάντα κομπλεξικός αυτό. Έχει τέτοια δηλαδή στις εφημερίδες και στις επιχειρήσεις, να πούμε. Έχει. Πρέπει να υπάρχει ένα. Α, ο Κοντομινάς είχε την κόρη του. Είχε την κόρη του. Και τι έγινε που την είχε. Σάλεψε να πούμε η κόρη του Κοντομινά εκεί απέξω. Δεν έκανε να θα μου πει και με τόσα λεφτά και άμα κάνει γιο, μπορεί και αυτό φελό να σε βγει. Α, καλά, δεν ξέρω. Να πλακώσει τα ναρκωτικά και τα αυτά και τα λοιπά και να σου βγει φελό. Λίγοι είναι, α πούμε, η συνεσταλμένη λογική κτλ. Εμείς πάντως ως Μέτρος έχουμε νίκη η Εθνική με ψηλά το κεφάλι, αν και νίκησε η Εθνική, αποκλείστηκε νορμάλ τυπικά πράγματα για το τι έγινε χθες. Το ξαναλέω, η Εθνική έβγαλε λίγο παραπάνω ενέργεια, λίγο παραπάνω πάθος. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Πόσο κόσμο είχε κάτω στην Αθήνα. Τίποτα. Δεν είχε κόσμο. Ήταν ντροπιαστική εικόνα. Εντάξει. Πρέπει να είχε κάτω από 5.000. Τι να έχει. Κάτω από 5.000. Καλά έκανε. Και αυτό είναι ένα δείγμα ενδεχομένως. Αυτό εδώ δεν θα σχολιάσουμε λίγο. Τη φανέλα του Τσίπρα λίγο αργότερα. Τι έκανε ο Τσίπρα. Έβαλε φανέλα δεν το κούμπο. Και είπε σεβασμός και περηφάνεια για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ και έκαναν την Ελλάδα περήφανη, δική τους πατρίδα και είναι η πατρίδα μας σπίτι τους. Εντάξει, χρησιμοποιούν τον Αντετοκούμπο ως αυτόν τον. Κοίταξε, ξέρει ο Τσίπρας. Σου πω, ο Τσίπρας είναι έξυπνος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ξέρεις, ότι είναι έξυπνος. Ο Τσίπρας ξέρει ότι είμαστε ρατσιστές στους φτωχούς. Εμείς οι Έλληνες. Εδώ αυτό το δέχομαι. Αυτό δέχομαι, ότι είμαστε ρατσιστές στους φτωχούς. Πετάει τη φανέλα του πλούσιου και του διάσημου. Ναι. Για να αγαπήσουμε τους φτωχούς, εμείς είμαστε ρατσιστές στους φτωχούς. Ναι. Το κάνει επικοινωνιακά. Πιστεύω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι για να βοηθήσουμε την κουβέντα, μισό λεπτό. Ναι. Κάποιον φτωχό άσημο και να την έβαζε δεν θα το ήξερε ο κόσμος. Δηλαδή ουσιαστικά. Ρε παιδάκι μου, ναι, το μήνυμα. Πρέπει να πάρει και ένα βιτρινάτο για να δείξει. Εγώ κάτι. Το έκανα πριν τον Τσίπρα ναι. Με τον Πόκο Λόκο. Μ' αρέσει, με έναν άσημο. Πέντε χρόνια πριν, ο ναι. Πόκο Λόκο, θα σου πω ότι. Δεν τον ήξερε κανένα, είχε επεισόδια στη γειτονιά. Όχι, τι κουπούκια είναι οι Έλληνες. Τι φασιστόμουτρα είναι οι Έλληνες. Και τώρα τον γουστάρουν όλοι. Του παίρνουν αυτόγραφα, του κάνουν magic life. Με λέει εκεί στη γειτονιά είναι κάτι, με βρίζουν, με λένε μαύρα κτλ. Λόγω για του φουλακώνει, όμω εκτείνω. Εσύ είσαι ξένη χώρα, αυτό κτλ. Ναι. Ωραία. Τι λένε, είσαι μαύρο αυτό κτλ. Ουστμπουργκ και τα παιδιά του τα κάναν bullying. Α, και τα παιδάκια. Τα παιδιά, αυτό είναι το. Ο παπάς ο μαύρος και τα λοιπά. Ναι. Πάνω στις ότι δυστυχώς δίνουμε παραδείγματα, παίρνουν παραδείγματα τα δεις, παιδιά από τις θάσεις. Κάτσε να δεις τι πίπας είναι ο Έλληνας. Ναι. Του λέω, θες σε τρεις μήνες να αναστραφεί το κλίμα. Ναι. Θα σε κάνω marketing, λέω εγώ. Θα σε προμοτάρω, σε διαφημίσω. Τι ομάδα είσαι, του λέω, ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα βόδια και τα άπλητα, λέω, τι είναι, ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Άπλητοι. Ναι. Άπλητοι, ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τον ήχη. Τον ήχη. Ναι. Ωραία. Και σαρκή. Και σαρκή το κάκαδο για να φύγει από το ρουθούι. Ωραία. Αυτοί λέω σε τρεις μήνες θα σε κάνουν magic life. Ναι. Και ο Πογολόκο που παντρεύτηκε την Ελληνίδα και ιστορίες και τρία παιδιά και αξιωματικό στρατό. ΠΑΟΚ! ΠΑΟΚ! Και ΠΑΟΚ! 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 Να ο Πογολόκο πρωτημούρη. Φωτογραφίες, κακό γήπεδο, κούπα, μεταδόσεις. Συνοθέτης μας αυτό κτλ. Κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Εντάξει. Το ζητάνε αυτόγραφα τώρα. Αυτόγραφα. Πογολόκο. Από κάτω υπογραφή. Τέτοιος κοπρίτης είναι ο Έλληνας. Άμα δει δηλαδή και το αυτόγραφο με ένα ευρώ θα οικονομήσει. Αυτοί οι χρυσαυγίτες γενικά που άμα δουν πλούσιο, ναι. Πλούσιο ξένο. Δεν πάνε από το Ουζμπεκιστάν. Magic life. Ναι. Άμα είναι φτωχός, πάνε το δέρνουν. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει γενικότερα ένα. Ρατσισμός στους φτωχούς, συμφωνώ, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, να ξέρεις. Ρε, δεν με νοιάζει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μη με το πεις. Εσείς φέρατε τον πολιτισμό, φέρατε όχι, τα φώτα. Όχι, όχι, όχι. Φέρατε αυτό, διώξατε τη Χούντα. Ναι, άσε. Όχι, Κωνσταντίνε, ναι. Επειδή έχω γυρίσει πάρα πολλές χώρες. Υπάρχει αυτό πράγμα παντού. Δηλαδή θα δεις. Άρα ο Έλληνας δεν ξεχωρίζει από κάποιον. Όχι, δεν ξεχωρίζει. Δυστυχώς. Οπότε ο Τσίπρας ξέρει τι είστε, τι είμαστε. Ναι. Και σου λέει, περνάω επικοινωνιακά, οι επικοινωνιολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα οι κομμουνιστές, είναι πανέξυπνοι και καλή. Πάρα πολύ καλή στην επικοινωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με εδώ με τους ορφανούς και τους... Έσφιξε. Με φίλε, πας πω κάτι. Ναι. Ούτε ένα γκόμενο δεν βρήκαν τη Ράπτη. 10 χρόνια νεότερο. Να κάνουν ένα σκάφο. Τι έκανε η Ράπτη. Α, να κάνουν κανένα τζουτζουμπρούτζο εννοεί. Τι θα το κάνω, άμα δεν το μάθει τώρα τι. Εντάξει, μπορεί να θέλει να κρατάει τα προσωπικά τη. Καλά, 10 χρόνια γιατί τα κρατούσε τώρα δεν τα κρατάει. Τώρα σου δεν πω εγώ, γέρασε και η Ράπτη. Γέρασε και η Ράπτη. Τέσσερα σειρά, δεν έχει φαγωθεί με τη. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Ορφανό πάχινε. Εντάξει, ο λογικό σα έγινε σαν τον Πασχάλη τη Γενιά Ντάκ να πούμε. Ωραίο. Ο τζιτζικό σα. Ωραίο, εγώ τον είδα εκεί στην εκδήλωση μόλι ανέβηκε πάνω. Είδε τι ώρα. Ωραίο, γιατί πληρώνει την αδερφή σου, γι' αυτό είναι. Όχι, δεν είναι σε αδερφή μου. Και αδερφή μου ψυχολόγο, σου τα είπαμε. Τι ψυχολόγο, δεν δουλεύει και στο αυτό. Α, εντάξει, άλλο. Δύο δουλειέ κάνει. Ναι. Λοιπόν, τι ψυχολόγο. Ναι. Ψυχολόγο είναι. Ναι. Ομοιοπαθητική. Είναι. Δεν γουστάζει τα ομοιοπαθητικά. Είδα σε μια ταβέρνα και στην κυρία Μέρη. Πάλι τώρα πρόσφατα. Έτρωγε με μια παρέα κρύων εκεί πέρα η αδερφή σου. Ναι. Λέει, τι είναι ομοιοπαθητική. Άμορφη παλαβή, τι λέω. Τι ομοιοπαθητική.
Λέει, πότε είναι τώρα, τώρα πρόσφατα. Ναι, καμιά εβδομάδα πήγα με τον Πανιώτη τον γιατρό να φάω στην ναι. κυρία Μέρια εκεί στην Πορφύρα να πούμε. Α, ήταν εκεί ψαράκι. Έτρωγε κάτι ψαρούγκλε, κάτι τέτοιο. Ναι, χαρά, ναι, χαρά. Το χρήμα δεν κρύβεται. Φίλε, αυτά δεν κρύβονται, τι να κάνουμε. Είχε κάτι κρύο εκεί πέρα, κάτι κρύε εκεί πέρα παρέα. Από περιφέρεια και κάτι άχυτο στην περιφέρεια. Αυτοί έτσι είμαστε. Του είπα να πούμε, άντε ρε άχυτη λόγη στην περιφέρεια. Α, στην περιφέρεια, καλημέρα και στην περιφέρεια, καλημέρα παντού. Γλου γλου γλου, πέντε λεπτάκια έχουν οι φίλοι, ξέρουν τι ισχύει από εδώ και πέρα. Τι περάσανε έξω από το γήπεδο, το πάω και φωνάζουν. Γλου γλου. Ποιοι? Παξίδες γλου. Οι Γαλοπούλες περάσανε και μια προσφορά από, το, από την αγορά κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φιλουπούλου 81, Μπελόκβη και πολύ Καστροκυλκής, Μεγάλο Αλεξάνδρου 96, πέντε λεπτάκια φορτσάρετε τώρα. Κάτσε σε κεράσω, κάτσε σε κεράσω. Η άπλητη λοιπόν. Ναι, στις, άντε πάλι. Στις σικές επάνω, εκείνη η άπλητη. Γιατί ρε σικές, από εκεί τη γυναίκα μου. Τι είναι? Από τις σικές. Γιατί δεν έμεινες στις σικές από εκεί. Γιατί έμενα τούμπα ρε φίλε, εγώ δεν φεύγω. Να μένεις σε ένα διαμέρισμα, να κλάνει ο άλλος και να βρωμάει του αλλού το διαμέρισμα. Όμως έχει κάτι ωραία σπίτια. Τι να σε πω. Με θέα πιάτο όλη την πόλη. Ναι. Τις αδικίες. Ποιες? Τις σικές. Είναι κάτω, εγώ και κάτω είναι μαζεμένα λίγο στενάχωρα. Για να έχεις κλειστοφοβία να μείνεις στις σικές. Εντάξει, ναι, αλλά ψηλά έχει κάτι σπιταρώνες. Με θέα καταπληκτική. Συμφωνεί και ο Θανάης μαζί μου πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνεί ο Καζαμπάκας εδώ και τις μισμαζί. Αυτές οι σικές λοιπόν επάνω στις σικές, γιατί σικές είναι, τον κάνανε τον Μποκολόκο μπούλινγκ και τα παιδιά του Μποκολόκο και μετά όταν μάθανε ότι αυτός είναι παοξής, δουλεύει σε μέσον και τα λοιπά, τον κάνανε φίλο αυτοί οι λεχρίτες εκεί απάνω. Ναι. Τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να μάθει ο καθένας να χειρίζεται κάποια πράγματα. Εγώ στο στρατό, τώρα σου πω μια πολύ γρήγορη ιστορία. Είχα ένα καλαματιανό σπαρτιάτη. Ναι. Αυτός ήταν 17ος μήνας, 16ος Ολυμπιακός. Ωραίος. Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ μπαίνω μέσα, ψαρά, ιστορίες. Μαθαίνει τη ομάδα, πάω. Εδώ Λαγκαδά κιόλας, θα το σκίσω να τον κάνω τώρα. Στο Λαγκαδά. Με τρέχει μια εβδομάδα μαμούσου του, εγώ τώρα πρέπει να καταλάβω ποιο είναι το αδύνατο σημείο. Ποιο ήταν. Οι γυναίκες. Ναι. Πώς του πιάνουν, εγώ ένα φιλαράκι του λέω. Άμα αρθείς, λέω Πιερία κάτω, βγάλουμε κάτι Σλοβακά και τσεχά. Φίλος μου έγινε. Ό,τι ήθελα τον έκανα. Γιο-γιο. Αυτός λέω, σπαθί είναι, τρελάθηκε. Ναι. Εκεί που ήθελα να με σκίσει, γιατί μου να πάω και τα παλιός, αυτός εδώ θα τον κάνω. Ναι. Βρήκα το αδύνατο σημείο και ο Ποκολόκο έπρεπε να το ψάξει το βρει. Δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει. Το βρήκαμε τον τρόπο. Το βρήκαμε τον τρόπο, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν βρει τον τρόπο, γλιτώνει και τον ρατσισμό και όλα τα πάντα. Κερδάκι και ταξιτζίδε τη κούρτα. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Πάω, καγόρι μου. Εκείνο ο καλαματιανό. Πάω. Με ψάχνει ακόμα. Τι ωραία, περνάγαμε εκεί κάτω, συγκατέρι. Φιλαράκι, κουλ. Κουλ. Εκείνο ο καλαματιανό του ταμπάνει με τι γυναίκε. Δηλαδή, τον έβαζε απέτσι μια γυναίκα και δεν ήξερε ούτε την πηγιά. Τόσο του ταμπάνει. Απλά να βγάλει το κόμπλεξ. Αυτό είναι, πάει τελείω. Λοιπόν, θα σε κεράσω ένα καφεδάκι. Ναι, θέλω. Μια μπουγατσούλα. Στέβια, ό,τι θες στέβια, μόνο σου κάτι να πεις το. Ναι. Μαζί με τον καφέ Δώρο το Νερό, στον πέμπτο καφέ ο Έκτος Κούτρα, σε τρία σημεία της πόλης. Ναι. Ουδός Λαγκαδά, εκεί με, το, με τον Ρωσοπότιο. Πώς γουστάρω που τον πάτησε. Ναι, πόντου 56 Λαχανογοράκια, παλαιό σταθμού 36. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε δύο θέματα τα οποία άνοιξαν χθες μεσημέρι προς απόγευμα. Τι άνοιξε? Το ένα έχει να κάνει με την καμπάνα του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι, λίγο το έπιασε και το πιάσατε. Δυνατός Ολυμπιακός στα δικαστήρια. Είναι δυνατός ακόμα γενικός, εγώ θα πω. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι είναι δυνατός και με τη διαιτησία, Κωνσταντίνε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει αδικηθεί σε κανένα μάτς. Αμα να μάνησες, έχει πάρει και σφυριγματάκια, Νέα Σμύρνη, Απόλλωνος Σμύρνης, έχει πάρει σφυριγματάρες. Άρα εγώ κάνω το ερώτημα, τον φοβάσαι ΠΑΟΚΣΗ ή όχι? Ποιονα? Τον Ολυμπιακό. Όχι. Δεν τον φοβάσαι. Όχι. Γιατί δεν έχει αδερφό και στόπερ. Όχι, όχι. Γιατί? Γιατί είναι και χεσμένος από το φόβο του όσον αφορά τα πολιτικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός βάλεται από το πολιτικό σύστημα και επειδή ο χοντρός είναι μπλεγμένος σε πολλά, κάνει πίσω. Δηλαδή τι κάνει πίσω? Δηλαδή δεν θα πάρει σε τρόπο, θα πει έλα μωρέ θα πάω με αυτούς και αν το πάρω το πήρα, που δεν το πάρει. Το τι στέκεται στα πολιτικά για μένα δεν είναι... Είναι καλό να πάω φίλος με τον Τσίπρα. Είναι καλό. Να είναι φίλος με τον Τσίπρα. Ναι, είναι καλό. Εγώ θα διαβάσω ένα σχόλιο... Είναι καλό γιατί επί, Τσίπρα, το... επί Τσίπρα ο ΠΑΟΚ έσβησε τις προσαυξήσεις και πλούσε το πρωτογενέ. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Θέλω να ακούς κάτι. Θέλω και θέλω να μου σχολιάσεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει... Θα κάνει και γήπεδο. Θα κάνει, ναι. Με τα λεφτά του θα τα κάνει όμως. Δεν θα πάρει. Ο ΠΑΟΚ λέει είναι σιριζόσκυλο και χάνει το πρωτάθλημα από ένα ρολό και μια φωτογραφία. Σωστό. Ωραία. Η ΑΕΚ καταγγέλει τον ΠΑΟΚ για σιριζόσκυλο και τη δίνουν το πρωτάθλημα για τους παραπάνω λόγους. Παρακάτω. Η ΑΕΚ τρώει μείον 3 και φωτογραφίζει το σιριζόσκυλο ΠΑΟΚ για την τιμωρία. Και το ένα σιριζόσκυλο ξεκινάει με μείον 2 πλέον. Εγώ. Ναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι ορισμός της ακροδεξιάς, γιατί τώρα το βάζουμε, στα πολιτικά. Σειρά, ναι, 7 και τέτοια. Ναι. Αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας συνεχώς τον ΠΑΟΚ για σιριζόσκυλο και τρώει μόνο πρόστιμο. Ναι. Πώς, δεν συνδυάζονται όλα αυτά. Η ΑΕΚ νευριάζει, λέει, από την τιμωρία.
κατηγορεί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ για συζόσκλα που ενώθηκαν και την πολεμάνε. Τι γίνεται τέλος πάντων. Πάντως ο ΠΑΟ επικοινωνιακά ναι. είναι πανέξυπνος. Ναι, είναι έξυπνος ο ΠΑΟ. Θα... Δεν ασχολείται, δεν βγάζει ανακοινώσεις. Βάζει αυτούς που διασκοτωθούν τώρα. Ό,τι έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Γιατί χθες είδες κάποιος γιατί... που με ρωτάς, έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τι ανακοίνωση. Καλά να... έκανε και δεν έβγαλε. Ας τους αμαθαίνουν να μαλώσουν. Να σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους. Ας το κάνουν. Πολύ σωστό. Ναι. Είναι το ιδανικό. Όταν ναι. υπάρχει τέτοια τάση, ας να μαλώσουν. Να και... πάρεις εσύ το πρωτάθλημα χωρίς να παίξεις μπάλα, συγχαινόμαστε, σε βλέπουμε. Συγχαινόσαστε. Γιατί τις άλλες ομάδες δεν κάνετε, άμα συγχαίνεσαι στον ΠΑΟΚ. Ποιος τι. Πρέπει τα είπαμε. Καλύτερη επίθεση. Καλύτερη άμυνα. Καλύτερη διαφορά τερμάτων. Καλύτερα ποσοστά στα τελειώματα. Τι θέλετε άλλο. Τι θέλετε! Έχω ένα φίλο ναι, παοξί, οφθαλμίατρο. Ναι, οφθαλμίατρο. Ξέρεις τι μου είπε. Oh. Έχω πλακωθεί, λέει, στα πενιντάρικα. Ναι. Από καταράκτες, γλαυκόματα και τέτοια. Ο φίλος παοξίδες που βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Έτσι με είπε. Πρώτη φορά τον είδε τον ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τον έβλεπε. Τι ήθελε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή. Έτσι με είπε. Να σε φέρουμε, ρε παοξί, τον Μπέλι, να σε φέρουμε, ξέρω ποιον θες, το Φρίγκερ, να βλέπεις εκείνο τον ΠΑΟΚ. Άμα έχεις καταράκτη τώρα δηλαδή. Ναι. Που είσαι πρώτος, αίστος, ναι. Έχεις δεχτεί τα λιγότερα γκολ. Να δει τι θέλουν αυτοί οι παοξίδες. Εγώ ναι. δεν μπορώ να καταλάβω. Τι θέλουνε. Ναι. Ομάδα. Ομάδα. Έχουν μια, ναι. ένα σωματείο ναι. το οποίο έχει παεράσει στην ηγετική μορφή του Προέδρου. Ξέρεις τώρα, βλέπαν μπάλα οι παοξίδες. Ναι. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Πάει και ο λαός του ΠΑΟΚ. Πάει ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο άλλος είναι, ο, άλλος είναι ο δυνατός. Δεν παίζει ρόλο. 8 και 30 για θα πάμε σε λίγο στο break. Ναι. Στα επόμενα τρία μάτς που ο ΠΑΟΚ θα κάνει γιογιό Λάρισες, Λιβαδιές και τέτοια, ναι. θα βγαίνουν εδώ αυτοί οι ίδιοι και θα λένε δυο φορές την εβδομάδα που ο λαός, αυτό θα λένε. Αυτό θα λένε. Θυμίζουν το πληρώνει. Πλήρωνε 30 μονάδες ο ΠΑΟΚ να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ήττητος και ναι. τώρα πληρώνει 5. Είναι μεγάλη που βαργαλάει. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Ναι. Αλλά πριν πάμε στην Σμάραγδα Μπασάκου που έρχεται για να μας ενημερώσει με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας δώσουμε κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο, κάτι εντυπωσιακό. Άργησες να πας σπίτι και ξεκίνησε τον ντέρμπι, Σμαράγδα μου. Άργησα, λέει, άστα να πάνε. Κάνε πανεκκίνηση και δες από την αρχή. Ξεχάστηκες, έχασε το επεισόδιο δουλειάς με τα παιδιά εκεί με την κουζίνα. Πού το ξέρεις. Κάνε catch-up σε επεισόδιο και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής μόνο από τη Wind Vision, Σμαράγδα μου. Μέσος μόνο από τη Wind Vision. Αυτή είναι η τηλεόραση που μας αξίζει. Wind Vision. Σμαράγδα Μπασάκου, και επιστρέφουμε. Είχαμε αρκετά μάτς χθες για το Nation League, έχουμε και σήμερα, αλλά έχουμε και πολιτιστικά δρόμενα. Και βεβαίως η Μελίνα Σλανίδου είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζονται συστάσεις, λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα είναι στην πόλη μας έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες της επιτυχίες, αλλά και το νέο τους δίσκο με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα είναι στο Θέατρο Βεργίνα για άλλες δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο. Και όσοι ενδιαφέρεστε, Ρίτζεσι Καζίνο, Public και ticketservices.gr, κοσά την είναι. Βέβαια. Μελίνα Σλανίδου. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο μηνύματα, να δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί βλέπω με τα γραφολογία. Τι ρεπορτάζ ομάδων. Έχει πράγματα, έχει πραγματούδια. Στον ΠΑΟΚ ασχολούνται με αμυντικούς, λένε. Ενίσχυση, λέει, στην άμυνα για να κλειδώσει τον Double. Γιατί, τι αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Λάθος. Λάθος. Λάθος λες. Λοιπόν, άρχισαν οι μεταγραφικές αναζητήσεις του ΠΑΟΚ και δηλαδή, του Γενάρη. Ναι. Δηλαδή, φίλε, μισό λεπτό. Άμα στρελάνετε. Εκεί ήθελα, δηλαδή, αλλά τώρα. Τόσο άμπαλοι είστε, είναι ΠΑΟΚΣΙ. Ναι, άμπαλοι. Δηλαδή, έχετε το Βαρέλα. Ναι. Πάει καλά και ο Κρέσπο. Ναι. Ωραία. Μετά. Τι μετά. Βαρέλα, Κρέσπο μετά. Τι μετά. Τι έχω μετά. Δεν πήρατε το Χατζερίδη. Ποιο Χατζερίδη, αφού εσύ τα λες. Δεν τα λέω. Και εγώ τα λέω. Ναι. Τα λέμε. Δηλαδή, άμα δεν πάρετε center back. Προφανώς ο Χατζερίδη αποτελεί παρελθόν, απλά να το μάθουμε το Γενάρη. Έχει το Μαλέζα. Ποιο Μαλέζα, 32 χρονών. Τον πέρασα στο παραπάνω είναι, όχι 32 χρονών. 33 πόσο είναι ο Σελάκης. Πάτε στη δεύτερη ομάδα του Γκαρσία και πέστε, έχετε κανένα στόπερ τρίτο να βγάλουμε. Έχουμε. Να δώσουμε κανένα παιδάκι άλλα πράγματα. Βράζει το Χατζησα για την δεύτερη ομάδα. Έχετε δεν τον βάζει τον τρίτο. Ξαφνικά σου λέω εγώ χτύπα ξύλο. Σου λέω εγώ χτύπα ξύλο. Ναι, παθαίνει ένα μισή μήνα έξω, ένα μήνα με έξω ο Βαρέλα. Τι κάνει. Τι κάνει. Βέβαια. Ο Βαρέλα μείνει ένα μήνα. Ένα μήνα. Θα βάλει τον Μαλέζα. Θα βάλει τον Μαλέζα.
Θα την παλέψεις με Μαλεζά και Κρέσπο. Γιατί, τι απάντησε. Ναι. Σε δύσκολα παιχνίδια, δηλαδή να έχεις να πας και το διάστημα και στην ΑΕΚ, να έχεις να πας. Να με χάσει και με την ΑΕΚ. Να χάσει από την ΑΕΚ. Ναι, να χάσει το ένα, χάσει το άλλο. Ναι, ο Ολυμπιακός που δεν ποιος τιμωρείται. Ποιος Ολυμπιακός, μωρέ, τι σπέτα. Έχω σωστό μήνυμα. Έχω σωστό μήνυμα. Λέει καλά, αρέσει παιδιά. Λέει. Ναι. Εμείς λέει, για, επειδή ανάψαμε, λέει. Θα βάλεις τον Βέλγο. Καπνογόνα, λέει, 72 χιλιάρικα. Οι άλλοι τα κάνα γύσμα διά με 60. Μα τρελά, λίγο ισορροπίζουν. Τι είναι αυτή εδώ που το λένε αυτό. Ένα φίλο, έστειλε μήνυμα. Τι ομάδα είναι. Πάουκ. Πε τον Μπούζο. Τι τον πήραν με το ασθενοφόρο στο Πάο Κάρι. Δεν τον πήραν εκεί, ήμουν εγώ. Μην λε τώρα τι θε. Τα μάτια του γουρλώσαν εκεί σαν τούμπα. Εγώ και ο Μπούζο ήμασταν εκεί μαζί. Γκαγκούκου, γκαγκούκου. Στο στενάκι κάτω από την τούμπα, εκεί ήταν. Πάει Γκαντίνα, κάει και να πούμε και τα λοιπά. Καλά, και εκεί τα καραγίσμα διάμεσα. Το είδε στο Πελοποννησιακό όπω ήταν. Το Πελοποννησιακό. Το είδε. 100.000 ζημιέ είχε. Δύο 15χρονα τα χαλάσαν και τα σπάσαν όλα. Δύο 15χρονα που λέει ο άλλο. Δεν ήταν δύο 15χρονα, έγινε γύσμα διάνο το κήπεδο. Καπνογόνες. Άμα έχουν φίλους αυτούς στα δικαστήρια, σε δεν πειράζει. Τους έχουν, εντάξει. Εσύ δεν έχεις. Μπορεί να έχω κι εγώ. Για μπορεί να έχω κι εγώ. Δηλαδή το παρασκήνιο το όλοι πρέπει να έχουμε φίλους, ναι. Μη μιλάς για δικαστήρια, κουμπί. Ναι. Μίλα για διαιτησία. Για διαιτησία μιλάω, δεν με βλέπεις. Βγάζω γλώσσα, λαλάω. Μην μιλάς για μέγαρα, ναι. Κουλιά, ναι. Μίλα για μέγαρα, όχι. Λοιπόν, άρα για διαιτησία εσύ... να βγω κι εγώ μαζί σου. Ναι, το ξέρω. Να βγω μπροστά από σένα και να πω. Ναι, αλλά κοίταξε. Τα ΜΜΕ των Αθηνών κάτω με το που έβαλα ένα goal offside το οποίο ήταν οριακό, ουρλιάζουνε. Έβαλε goal offside! Εσείς είστε παραταξιακοί. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είσαι. Η κάτω και η εδώ. Ναι. Εγώ πρέπει να σας ρεγουλάρω να δω τι. Εγώ είμαι κάτοικος γης, το είπαμε. Κι εγώ κάτοικος γης είμαι. Εσύ είσαι κάτοικος τούμπας. Κάτοικος τούμπας, σωστό. Κάτοικος τούμπας. Κάτοικος γης δεν είσαι. Κάτοικος τούμπας. Λοιπόν, έχετε τη θρησκεία σας, ναι. Έχετε την πατρίδα σας, έχετε ξέρω και εσύ κάτι κοστούμπας είσαι, αλλά τέλος πάντων. Την ομάδα σας, έχετε κοστούμπας το κόμμα σας, να πούμε. Φεύγεις από την τούμπα, ρε. Φεύγεις από την τούμπα, πας πουθεν αλλού. Δεν πάω. Μα και εσύ κάτι κοστούμπας είσαι εδώ, ρε. Ριζωμένος, δεν πας πενά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι να πούμε. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι δύο παρατάξεις. Σηκώνεσαι να φύγεις να πας Αθήνα. Να μείνεις εκεί, σου κάνω μια πρόταση. Θα σηκωθείς να φύγεις, θα τη σκεφτείς. Για να ρωτάω, μείνω στη βουλιαγμένη κάτω. Α, θε τα γούστα, ε! Ναι. Συμπούδε, θε να κάνουν και δύο μασά, τι θε. Βούλα, στη βούλα, βουλιαγμένη. Στη σούλα, εντάξει και βούλα και σούλα μαζί. Βάρκιζα, ναι. Μένω. Πειραιά, μένω. Γλυφάδα. Νέα Σμύρνη, μένω. Γλυφάδα, μένω. Άμα με πει, σε δίνω 30.000 το μήνα, 20.000 το μήνα, 25.000 το μήνα, πάνε ζήσε. Ναι. Στο πάνω στην πόση να είσαι, Κηφισιά. Κηφισιά. Δεν πάω. Δεν πας. Έμα αυτό σε λέω. Με χαρίζουν ένα σπίτι στο Πανόραμα με πισίνα, πάνε μήνες στο Πανόραμα. Δεν πας. Δεν πάω. Το ξέρω, αυτό σου λέω. Γι' αυτό λέω και εσύ σε κάτι. Χάρισε με ένα παλάτι στο Τριάδι. Στο Ρεόκαστρο. Να πας Τριάδι. Δεν πάω. Να πας να σε γείτονες με τον Μπούζου. Και στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο. Ναι, μαζί με γειτονάκι με τον Γιώργο. Άσε. Τζόρτζιο, καλημέρα. Και τα παράθυρα να είναι σαν τι φυλακέ Κασάνδρα, θα πούμε. Τήρες, μια χαρά είναι. Σχισμένα και τα λοιπά. Και αν πιάσει καμιά φωτιά, καμιά πλημμύρα. Να πνιγούμε εκεί που είμαστε παράνομα σχισμένοι να πούμε. Εδώ βλέπω παοξίδες και δεν είναι ένας, είναι τρεις μουσικοί. Τι λένε οι παοξίδες, τι. Κάντε πρόταση, λέει, στο Σιώβα. Τόσο πολύ σας άρεσε ο Σιώβας, θες. Ναι, ο Σιώβας δεν έρχεται να πούμε. Άλλος ένας παίχτης που αδικήθηκε στο Ολυμπιακό. Είναι πολλοί αυτοί. Δεν έρχεται. Ναι, είναι πολλοί οι παίχτες που έχουν αδικηθεί έτσι. Από τον Ολυμπιακό, οι Έλληνες κυρίως. Έτσι ακριβώς. Τους αφήνουν δεξιά-αριστερά, πάνε, κάνουν ασαριφάρ για να κρατήσει το Χασάρε, φίλε. Σε παρακαλώ. Σωστό, τα λάθη τους τα πληρώνουν. Βεβαίως. Αλλά το μεγαλύτερο καριολίκι τους είναι ότι βγήκαν και κατηγορούν τον Θωμά Μητρόπουλο. Γιατί ο Θωμάς Μητρόπουλος τα έχει φτιάξει με την ΑΕΚ. Ναι. Εδώ όμως, και χρόνια. Όμως. Εδώ και 2-3 χρόνια. Όμως. Και κλαίγεται ο Ολυμπιακός γιατί δεν είναι μαζί τους. Ναι. Όταν έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο με υπογραφή Θωμά Μητρόπουλο από κάτω, δηλαδή είναι αδιανόητο έτσι. Βγάλα και πανό και μου στέκεσαι στο πανό για το Φίδι, πώς το είπε στο Γεροντίδη. Εδώ οι άλλοι βγάλα πανό κατά του Θωμά που πέρα μαζί τα πρωταθλήματα. Αυτά ναι. Στο λαό του, εγώ ξέρει ότι. Κράζω καρά Παπαμαρινάκη, ναι. Τους κράζω. Κανονικότατα. Αλλά ο λαός του Ολυμπιακού δεν τρώει κουτόχορτο. Κάποιοι τρώνε. Κοίταξε τώρα, κάποιοι τρώνε. Κάμα μου πει είναι και πολύ, είναι και πολύ, δεν γίνεται, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι τρώνε, αλλά εγώ θα σου μιλάω για νορμάλ ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, είσαι σε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, είναι πολιτής, ένας και είναι Ολυμπιακός, είναι ξέρω κτλ. Ναι. Κανονικός άνθρωπος, ούτε χούλιγκαν, ούτε δεξιός. Νορμάλ, ούτε κομμουνιστής, ούτε δεξιός χρυσαυγίτης, τυρά 7 κτλ. Η πρώτη ερώτηση, ρε, τι πείτε. Δεν έχουμε ομάδα, ναι. Φταίμε, αυτό και τα λοιπά. Ναι, αυτά ναι, που λέει ο Καράπαπας, ναι. Απάτα πει πουθενά αλλού. Δεν κάνει γκέλ. Δεν κάνει γκέλ. Δεν κάνει γκέλ. Ναι. Και δεν κάνει γκέλ γιατί όλοι οι μπούζες δεν μπορούν να γίνουν. Ο Μπούζας ο οποίος τώρα είναι από τον Αντέπερας, προέβλεψε ότι δεν θα φάει καμπάν ο Ολυμπιακός. Έχει εδώ έτσι. Προφητικό υστερόγραφο. Πρόσεξε να δεις. Ο τεράσιος. Ο Μπούζας τώρα άμα ήταν στην Αθήνα.
Και πει στον καράπαπα, καράπαπα, ναι. Πάλε στον κιλιντάιτ να χάσει καμιά 30 κιλά γιατί θα πεθάνεις από κάνα έμφραγμα έτσι όπως είσαι. 30 λίγα είπες, τέλος πάντων. 30. Ναι. Λοιπόν, και βάλε τον Μπούζα εκεί. Ναι. Θα πείσει τους Ολυμπιακούς ότι είναι αδικημένοι. 100%. Εδώ έπεισε εσάς που σας κλέβει τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός και είσαι 30 βαθμούς πίσω. Πράγμα, δηλαδή, δεν θα πείσει τους άλλους. Εύκολα. Γάτα με λουστρίγια. Εννοείται γάτα με λουστρίγια, ναι. Οπότε κάνεις μια δουλειά, αλλά πρέπει να είσαι γάτα. Πρέπει να είσαι γάτα και να το έχεις που λένε. Το καράπαπα στα δύσκολα, γιατί στα εύκολα και εγώ γίνομαι γραφείο τύπο του Ολυμπιακού. Με διαιτητές δικούς μου, με ΣΥΡΙΖΑ δικό μου. Βρε τα πάντα δικά σου. Τα πάντα δικά σου. Έτσι κάνω και εγώ το γραφείο τύπο. Και τρολάρω. Αν έρθω ανάποδα το έργο, άντε να πείσω εγώ τώρα και 1,5 εκατομμύριο Ολυμπιακού ότι είμαι αδική διαιτησία. Ξέρεις τι ξύλο έχω να φάω. Άντε ρε καλά παπά τώρα που σε φταίει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος να πούμε. Μέχρι το έργο. Τρως ξύλο μέχρι τις Θερμοπύλες, να φύγεις τελώς. Τα λέω αυτά γιατί και εγώ όταν οι παοξίδες ήταν 30 βαθμούς που είσαι με κλέψαν το πρωτάθλημα, έδωσα μάχη. Σου λέω είστε σαχλαμάρες, κανένα πρωτάθλημα. Πέρσι μας το κλέψαν όμως. Άλλο πέρσι. Μιλάς τώρα για δεκαετία 90, 80, 2000, τότε που δεν είχα τίποτα. Ο Ολυμπιακός, εσένα, δεν σου κλέψε κανένα πρωτάθλημα. Ένα σου κλέψε, το 73. Ναι. Ό,τι άλλο έχεις χάσει, το έχεις χάσει από Παναθηναϊκό ΑΕΚ και τέτοια. Mm. Γιατί όλα έχεις κερδίσει. Ναι. Έχεις κερδίσει από Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται μαζί σου, εμπλέκεται με τους άλλους δύο. Τους άλλους έχει κατακεραυνώσει, τους άλλους έχει πάρει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος στα Σόβρακα. Όταν ήταν ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, εσύ γινόταν, θα σου πω, ναι, συγκερτώτο με τον Μάγεβη. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Επειδή παραδοσιακά το πιο δύσκολο μάτσο όμως του Ολυμπιακού ήταν η Τούμπα, βέβαια, παραδοσιακά. Το είχανε. Ναι, το είχανε, αλλά από ένα σημείο και μετά κατάλαβε ότι αν θέλει να πάρει τον πρωτάθλημα πρέπει να περάσει και από εδώ. Και συνήθως έπεφτε κλαδευτήρι, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μ' άρεσε. Και γι' αυτό ποντάραμε και λέγαμε, α, μας αδικεύσατε εμάς. Εμένα δεν μ' άρεσε, ναι, εκείνο το διάστημα που τα είχε βρει διοικητικά ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στο 20 λεπτό παίζατε με 10 παίκτες ως διαμαγείας. Ναι. Περνούσε ο Ολυμπιακός αγωνιστικά και μη αγωνιστικά. Και βάζετε τον κόσμο να σκοτωθεί στις κερκίδες. Ότι... Αλλά αυτό έγινε για 2-3 χρόνια, δεν έγινε, ναι, παραπάνω. Εκεί ενώ τα είχατε βρει με γλούδες και τα λοιπά, βάζατε τον κοσμάκι να σκοτωθεί στις κερκίδες. Ναι. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Πείτε ρε παιδιά, φίλοι είμαστε τώρα. Εντάξει, είμαστε αδύναμοι. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, είμαστε αδύναμοι. Χάνουμε 3-2 με στην Τούμπα και μας αδικεύουν και τα λοιπά. Μη βάζετε τον κόσμο να σκοτωθεί αφού τα έχετε βρει εσείς με τον Ολυμπιακό σε διοικητικό επίπεδο. Δηλαδή, άλλο ένα κομμάτι. Μαρινάκηδες, αγοράκηδες, μπέι και τα λοιπά, γκαγκάτσιδες και τα λοιπά. Μην αφήνετε τον κοσμάκι και να τους συλλάβουν και να κλαίνει μανούλε συλλάβα το παιδάκι μου ενώ εσείς τα έχετε βρει. Ναι. Εκεί ήμουν κόντρα εγώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλημέρα Λάνια από Μανχάιμ, καλημέρα Κουλ και Ραπ, από τρένο φεύγω φαντάρος, μπαίνω λαγό Εύρου, έλα ρε Σταύρο, λαγό είχα πάει κι εγώ, λαγό Εύρου, πυροβολαρχία παρατηρήσεως, πιπάρ. Καλά εσείς έχετε και λαγό. Τι λαγό, στη Φάδο, τι. Τότε με τα... Ποια. Με τα μίδια και με τα πάντα. Θα τα κάλανε οι άλλοι, τι λαγοί. Έτσι είναι οι λαγοί που αγοράζουν κανάλια. Όρισε. Έχει κανάλι, δεν έχει. Αυτό είναι ο λαγό. Έτσι σα λέγανε. Έτσι μα λέγανε, γιατί έτσι βολεύει. Και όταν ήρθε ο Σαββίδη, θα φύγει 6 μήνες, θα φύγει 8, θα φύγει 12, σα κοροδεύει ένα σακάκι. Πάντως, κοίταξε να δει. Μην μιλά για μέσα μαζική ενημέρωση Αθηνών. Σα έχει κάνει ρόμπα του παοξίδε ο Σαββίδη. Δεν έχει πάρει ούτε ένα παοξί στο όπερ. Πώ δεν πήρε, ρε. Έχει, πώ δεν είχε. Χθες που ήταν στο παιχνίδι της Ελλάδας με Φιλαδία που τώρα έχω φάει κόλλημα ρε σύντομα. Ο Ατρίδης. Ο Ατρίδης Παουξάκη ήταν. Ποιος είναι ο Ατρίδης. Ο Ατρίδης. Τον έχει πάρει. Ναι βέβαια. Πάλι και θα πάρει κι άλλους νομίζω. Πρέπει να πάρει. Θα πάρει. Όχι μόνο πρέπει να πάρει. Πρέπει να κάνει παιχνίδι, ναι, παιχνίδι επικοινωνιακό. Δηλαδή, άμα θες να έχεις κανάλι δικό σου και έχεις ομάδα, την δικιά σου την ομάδα θα προωθήσεις. Σαφώς, σαφώς. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Θα πάρει νομίζω. Σας έκανε ψηλό ρόμπες, ναι, εκεί. Σας είπε λίγο χωριάτες. Και ας πάρουν τους γουστάρι. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Μη. Δεν έχουμε ρε φίλε κολλήματα. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Κάτι ψηλό site και τα του κόλλου είναι άστα τώρα. Εδώ μιλάμε για. Και στο site δεν έχει. Άσε, τα site του κόλλου είναι. Το λέω εγώ τώρα. Το θέμα είναι. Να πάρει την Αλατζά εκεί που είναι ΠΑΟΚ, να κάνει σταυροπόδι. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ. Σε ναι. Παρακαλώ. Δεν είναι. Αλλού πεταρίζει η καρδούλα της. Σοβαρά. Που ξέρουμε ότι η Σοφία είναι προς τον Άρη, ρε παιδί μου. Άρης είναι η Αλατζά. Ναι, εντάξει. Καλά, να μην την πάρει. Γιατί να μην την πάρει. Άλλο τένα, άλλο τένα. Ωραία παρουσία σου. Γυαλί, τζαπ, τη βλέπεις και λες, απ, σταματάς για 3-4 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα πει. Δεν είναι. Ναι. Λέει μια ωραία παρουσία, δεν λες τι γίνεται εδώ. Το κρατάς το. Βέβαια, δεν το αλλάζεις. Ναι. Το τηλεκοντρόλ, μπαμπαμπ κατευθείαν. Ναι. Αυτό ναι. Σημαίνει κάτι. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, λες, ακούμε παρεούλα. γελάει ο σκύλος. Πιστός φίλος της εκπομπής σας, όλες πάω παντού, θα κάνουμε γήπεδο. Έχουμε νέα. Γήπεδο θα κάνεις, εντάξει. Μ' άρεσε χθες που βγήκε ένα κουρούμπαγλά εδώ πέρα. Ναι, ωραίος δηλαδή. Ο οποίος είπε ότι δεν γκρεμίζουμε το σχολείο.
Α, αυτού δίνει, ναι. Είναι στο Γιώργο τον Πούλιο, ναι. Το κολυμπητήριο, ναι. Το κολυμπητήριο θα γίνει ανάπλαση. Σωστά, λοιπά. Σωστά. Θα βάψει και ο πρόεδρος στην... Στην πισίνα, τι θα βάψει. Πώς λένε την εκκλησία, την Αγία Βαρβάρα. Την Αγία Βαρβάρα, την κάνει καινούργια καμπαναριά και αυτά. Και βέβαια, γιατί εδώ έχει φτύσει καμπάνα, και δυνατά. Μπάμπο, και όταν μπαίνει, άμα μπαίνει και κανένα γκολ, να βαράμε και λίγο καμπάνα. Βαρούσα τη δεκαετία του 60. Σοβαρά. Είχε ένα παπά. Όταν έμπαινε γκολ, βαρούσε ο παπάς. Είχε ένα παπά τρελό. Ναι. Θεότρελο, πάω ξύ. Ναι. Θεότρελο, μπαίνε μέσα και μάλλον. Ο παπάς. Και τον βάζαν τον παπά, επειδή ήταν τρελός, τον βάζανε υπηρεσία την ώρα του μάτς. Oh, και κάθε φορά που έμπαινε γκολ, τόσο καμπάνα. Βαρούσε την καμπάνα. Έλα ρε σκύλε, κοίτα να δεις τι μάθαμε τώρα. Ο Μπούζας πρέπει να την ξέρει την ιστορία. Με τον παπατρελό αυτόν εδώ. Ο παπατρελό, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτό το τρελό τον παπά. Ναι. Επειδή ήταν μπαμπάς μιας φίλης της μάνας μου. Και πώς το λέγανε τον τρελό τον παπά. Και τον, επειδή ήταν τρελός και πλακωνόταν μέσα στην τούμπα, άκουρε, άκουρε. Ναι. Τον βάζανε υπηρεσία την τώρα. Ωραίο σου παπάς. Και βαρούς καμπάνες. Σου λέει έτσι είστε εσείς. Μα η Βαρβάρα έχει συνδυαστεί με την τούμπα, ρε παιδί. Έχει συνδυαστεί. Όταν έχουμε γκολ, ρίξε και μια καμπανιά. Μια καμπανιά, ρίξε. Γκάν γκολ, ρε παιδί. Να γίνει χαμός. Δηλαδή τώρα για να πιστέψουμε στο θέμα μας, έτσι και να πάμε να δούμε το όποιο ρεπορτάζ έχουν οι ομάδες που έχουν πολύ πράγμα και ο Άρης και έχουμε συνέντευξη Ματέο Γκαρσία. Ο οποίος λέει περνάω καλά στον Άρη, δεν θέλω να φύγω. Ναι. Είναι σημαντικές δηλώσεις. Αυτό είναι μεγάλη δήλωση. Όταν 10 χρόνια επί Σκόρδα και επί άλλων τους βάλαν στο άρθρο 44 και τώρα βγαίνει ο Σκόρδας από τη Λιόν και το παίζει και κουλτουριάρης. Άσερε Σκόρδα. Λιόν ή Στρασβούργο. Στη Λιόν είναι, οδοντίατος. Οδοντίατος. Άσερε Ζωάρα, Ζωάρα. Άσερε Σκόρδα την κουλτούρα. Κάνει και ράδιο σε μια. Τι, σε ένα ραδιόφωνο. Στα γαλλικά τα λέει. Μουσικό ραδιόφωνο. Μουσικό τι παίζει, ροκές. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βουλεβού, αβέκ, μουά και δεν συμμαζεύεται και τέτοια πράγματα. Τι κουκουβάουνες κάνει. Τι κουκουβάουνες κάνει. Λοιπόν, άρα λέμε τώρα, έτσι για να επιστρέψουμε, ότι εσύ δεν θα έπαιρνε στόπερ. Εγώ θα έπαιρνα και ένα στόπερ. Θα έπαιρνε στόπερ. Εφεύερε, φίλε. Έχω Βαρέλα Κρέσπο και μετά το χάος. Έχει το Μαλέζα, γιατί. Εντάξει, okay. Ο Μαλεζάς είναι για συγκεκριμένα παιχνίδια. Έχει το Σάκοφ. Να, να παίξουν στο όπερα φίλε. Χίλιες φορές καλύτερα από το να παίζουν χαφ. Χίλιες φορές καλύτερα. Γελάς, ε. Τι είναι αυτά τα. Λοιπόν, θα το βάλουμε το στίγμα. Εγώ, εσύ και τα σκυλάκια μας. Ναι. Πάνω από 5 γκολ, εγώ λέω θα βάλω Βέρμπουμ. Εσύ ναι. Τι λες. Εγώ λέω θα βάλουμε και ένα άλλο στίγμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πόσες κάρτες θα φάει ο Βέρμπουμ. Θα φάει πολλές. Μπορεί να φάει και καμιά κόκκινη. Πόσες κόκκινες θα φάει. Θα φάει. Αν θες να βάλουμε δύο για να σε ψηρίσω το ένα και να με ψηρίσω το άλλο. Πόσες κόκκινες θα φάει. Και πόσες θες. Πόσα φάουλ χαμηλά. Πόσα μπέναλτι θα κάνει. Πέναλτι δεν έχει κάνει. Πέναλτι δεν έχει κάνει ακόμα. Λοιπόν, πόσα πιστεύεις θα βάλει πάνω από 5 γκολ. Να βάλουμε ένα γεύμα. Όχι. Εγώ εσύ. Όχι. Ωραία. Το βάζουμε. Εγώ λέω θα βάλει πάνω από 5 γκολ. Από 6 το πήραμε. Και κόκκινες πόσες. Εγώ λέω 2. Δύο θα πάρει ρε. Δύο θα πάρει ρε. Θες να με εκλέψει τώρα εντελώς. Πόσα μπέναλτι. Θα κάνει δύο μπέναλτι. Α, δύο πέναντι πιστεύω δεν θα κάνει. Δεν κάνει. Ναι, βάζουμε αυτό. Α, αυτό. Ένα μπορεί να κάνει, αλλά τώρα δεν ξέρω να γυρίζει πίσω να κάνει μαρκάρι και να κάνει και πέναντιες. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Εντάξει. Λοιπόν, γεύμα εγώ εσύ, η Μίνη και η Λορέν. Έτσι. Άμπραβο, φάνε κοτοπουλάκι. Έτσι. Άμπραβο. Να το γουστάρουμε. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη να γίνουμε μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, ναι, μας έχεις ρημάξει με τον Βέρνο, τον έχεις ξεπατώσει. Εγώ λέω θα βάλει και 5-6 γκολ το παλικαράκι. Κανονικά ή offside θα βάλει. Όλα τα μετράνε. Όλα τα μετράνε. Ιταλικές ειρήνες ναι. Για τον Κουλούρη, ναι. Ο οποίος έχει φτάσει στα 11 γκολ σε 13 μάτς. Πού θα τον πάρουν. Δεν το διευκρίνησα. Πάντως χθες ήταν Ιταλοί μάνατζερ στο γήπεδο για να δουν τον Κουλούρη. Ναι. Δηλαδή το παλικάρι μέσα σε 6 μήνες έκανε ότι δεν έχει κάνει σε όλη την καριέρα. Ναι. Είναι αδιανόητο, είναι ασύλληπτο. Η αξία του λέει έχει ανέβει στα ύψη. Ναι. Το ρεπορτάζ διαβάζουμε τώρα και περιμένουμε τις ομάδες που θα τον προσεγγίσουν. Ναι. Θα τον έδινε εσύ αν είσαι πάω τον Κουλούρη. Ναι. Γιατί ανοίξει τον πάω τον Κουλούρη. Ναι, ναι. Θα τον έδινε. Άμα θέλω προτάσμα, δεν θέλω Κουλούρη. Εγώ θέλω. Τι, Πρίγιοβιτς μόνο. Ένα Πρίγιοβιτς και έναν πιο γρήγορα από τον Πρίγιοβιτς και τα λοιπά. Δηλαδή γύρω-γύρω να γυρίζει. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Γιατί πεδίουμε στις ακαδημίες σας. Δηλαδή, τα παοξάκια μας τα θέλουμε, αλλά δεν τα βάζουμε τα παοξάκια μας. Και τι να κάνουμε, ρε Κουλιάνε, ναι. Να βάλουμε τον Κουλούρη στον ΠΑΟΚ να βγει τρίτο ο ΠΑΟΚ. Τι να το κάνουμε, δηλαδή. Τρίτο θα βγει με τον Κουλούρη. Τι να το κάνουμε. Ναι. Φάτο σέντερφορ βασικό. Βασικό, με Κουλούρη. Ναι. Να παίξει όπως παίζεις. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Πλάγια, γραμμή, φόρτωμα. Ναι. Για βάλ τον εκεί πέρα. Μόνο με 4-4-2. Γιατί τώρα έχουμε τον παράγοντα πριν. Μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4-2 με τον Κουλούρη κτλ. Τον Μπέλκα που θα τον βάλει. Ναι. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει. Στο 4-4-2 το βάλεις. Κάπου τον βάλεις. Θα το βάλεις στην πάντα. Ποια πάντα το βάλεις. Θα το βάλεις μία πλευρά. Στην πλευρά βάλεις ναι, τον Μπέλκα. Το βάλεις δεξιά. Ναι, και τον Κουλούρη ναι. Και άλλον εξτρέμ δεξιά και θα έχεις δύο χαφ. Ναι. Ξέρεις τι χαφ θέλει να έχεις. Τα χαφ θα πρέπει να δαγκώνουν. Αυτό λέμε.
Τι είχα αυτού εδώ του γαζοζέν, θα είσαι καφ. Κάνια και. Εντάξει, μη Μαουρίσου και βέβαια. Για τον έχει τον κουλούρι στον πάγκο και τον πει στο 70, μπε 4-4-2, χάνουμε από την Ξάνθη να σοφαρίσουμε ή κολλήσαμε με τη Λεβαδιά. Έτσι σχέδιο. Και αυτό κολλάει. Και αυτό κολλάει. Και αυτό κολλάει. Λοιπόν, πάντως ναι, για να κλείσουμε μετά του Πάου και να πάμε στα ναι, υπόλοιπα. Ο Πάου με το που θα επιστρέψουν άλλη εβδομάδα, γιατί αυτή ήταν άγωνη γραμμή ναι, αυτή η εβδομάδα, ήταν λίγο ξενέρωτη. Σήμερα είναι αργία δηλαδή για τα σχολεία. Ναι, δεν έχουν σχολεία σήμερα. Εμπελόσκυλα οι καθηγητές. Άντε πάλι. Την άλλη φορά ψηφίζαν Τετάρτη. 40 λεπτά η ώρα τους, 20 ώρες την εβδομάδα, 40 λεπτά η ώρα, φίλε, τώρα αυτό δουλεύουν. Ζηλεύεις ρε φίλε τους δασκάλους. Τέτοια τεμπελόσκυλα δεν υπάρχουν ρε φίλε. Ζηλεύεις τους δασκάλους. Τέτοια τεμπελόσκυλα δεν υπάρχουν ρε φίλε. Ναι, τους ζηλεύεις. Δηλαδή πιο προνομιακοί. Ναι. Να διάβαζες, να γινώσουν δάσκαλος καθηγητής. Έτσι δεν θα μας έλεγε εμάς. Να γίνεις καθηγητής, να κάνεις 39 λεπτά εσύ. Θα πέσεις και το αίσθημα του κυλικίου. Αν γινόμουν καθηγητής, ναι, θα έκανα ιδιαίτερα ρε, και θα έκανα αυτά. Θα πήγαινα στο δημόσιο. Ναι. Θα πήγαινα στο δημόσιο. Θα πήγαινες. Θα άξινα τα. Ναι, και το απόγευμα θα δούλευες. Θα δούλευα κανονικά το απόγευμα. Ναι. Πρωί του γράνα. Όπως αυτός ο πυγμάχος που δίθεν που κάνει πυγμαχία, που κάνει προπόνηση, έχει φροντιστήριο στην Καλαμαριά. Ο πυγμάχος. Φυσική σημεία. 49 χρόνια. Ο γέρος. Λέει φίλε, λέει 2 η ώρα μπαίνω στην τάξη, λέει. Και βγαίνω η ώρα 11.30. Ο πυγμάχος. Ναι, είναι καθηγητής. Καθηγητής και πυγμάχος. Κάνει προπόνηση πυγμάχος. Ναι. Καλή φάση. Είναι ναι, καλή φάση. Και λέει, και καθηγητής. Εμένα με βολεύει, λέει. Εμένα με βολεύει, λέει. Με βολεύει, λέει εμένα. Αυτό το σύστημα, λέει το, ναι, το σύστημα. Γιατί λέει, άμα κάνουν κανονικά το σύστημα. Εγώ πώς θα δουλέψω, λέει. Το φροντιστήριο. Πάρα πολύ καλή φάση, φιλαράκι μου. What the black is going on? Θα το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες, παίζει πολύ γενικά. What the black is going on, λέμε. Εμάς μας έχει κολλήσει και το λέμε με κάθε ευκαιρία. What the black is going on, λοιπόν. Ποιος το είπε πρώτος? Το πλαίσιο που ετοιμάζεται για την πιο μαύρη Black Friday που έγινε ποτέ. Οπότε μην το ρωτάτε, γραμμή κατευθείαν για το πλαίσιο. Και βεβαίως έχουμε και την νέα τηλεόραση, την τηλεόραση του 21ου αιώνα και αυτή είναι και έχει όνομα φίλες και φίλοι, λέγεται With Vision. Αργήσατε να πάτε σπίτι, να έχει ξεκινήσει το ντέρμπι, μη μασάτε καθόλου κιόλα. Κάντε πανεκκίνητο από την αρχή, ξεχαστήκατε, είχατε τα παιδιά, τα σκυλιά, δεξιά, αριστερά, χάσατε το επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς. Κάντε catch up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Όλα αυτά μόνο με την Wind Vision, όπου απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition, περιεχόμενο από το Netflix και άλλες εφαρμογές. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, επιστρέφουμε γραμμές. Έχουμε αρκετά μάτς και σήμερα για το Nations League, αλλά έχουμε και πολλές συναυλίες αυτό το μήνα. Να πιάσουμε και τα πολιτιστικά μας. Η Μελίνα Σλανίδου λοιπόν ξεκίνησε εμφανίσεις. Θα είναι σήμερα και αύριο στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Η Μελίνα είναι εδώ στην πόλη μας με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και με το νέο της δίσκο ξημερώνει Κυριακή. Όσοι ενδιαφέρεσαι λοιπόν για εισιτήρια, θα τα βρείτε στο Regency Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Είναι πραγματικά καταπληκτική εμπειρία να πάτε. Να ξεδώσετε, βρε, Παρασκευή, Σάββατο, έτσι να χαλαρώσει, μια που σήμερα δεν είχαμε και τα πιτσιρίκια σχολείο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Πώς δεν είχα σχολείο? Γιατί? Κακός. Αφού μια ζωή δεν έχουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν θυμάσαι πιτσιρίκο τον εαυτό σου 10-12 χρονών. Ρε, εγώ δεν είχα. Πολυτεχνείο δεν είχαμε σχολείο. Γιατί, Πολυτεχνείο ποτέ είναι? Σάββατο δεν είναι? Ναι. Παρασκευή για μην κάνουμε σχολείο. Αφού δεν έτσι ο καθένα. Τεμπελόσκυλα που είναι. Ναι. Δάσκαλοι, Σάββατο δεν πέφτει γιορτή, ρε. Τι Σάββατο, πόσο είναι, 17. Σάββατο δεν είναι 17 Νοεμβρίου. Ναι, για αύριο. Ναι. Ωραία, αύριο. Γιατί να κάνει γιορτή την Παρασκευή? Κανονικά πρέπει να τη χάσουμε. Α, τεμπελόσκυλα. Τεμπελόσκυλα. Κανονικά πρέπει να τη χάσουμε. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Έτσι, καλημέρα λέει, πες τον δίπλα στον Κουμπαράκο ότι τα του ΠΑΟΚ έγιναν όλα εκτός γηπεδού, ενώ του Ολυμπιακού έγιναν και τη ΑΕΚ εντός γηπεδού. Λέει, μην τα μπερδεύει λέει, τα γεγονότα. Και έχει δίκιο εδώ πέρα. Τα πέριξ του γηπέδου δεν με μετράνε. Έγιναν εκτός γηπέδου και στο επόμενο στενό. Τι κάνουμε, τι ορίζει, ποιος ορίζει το απέριξ του γηπέδου? Ναι. Σου πω εγώ πώς γίνεται η δουλειά. Τα άλλα έγιναν εντός. Στάσου, τι έγινε? Εντός δεν έγιναν τόσο παπαλοπονησιακό. Συνάκη εντός δεν έγιναν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ίδια γεγονότα. Όπως και αν το κάνουμε. Δεν είναι ίδια γεγονότα. Τα να έχουν γίνει σε ένα στενάκι κάτω από την Τούμπα και τα άλλα έχουν γίνει. Είναι πέριξ του γηπέδου. Ο νόμος τι λέει? Ποιος το ορίζει? Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να σε κάνω. Ο νομοθέτης, φίλε, τα έχει αφήσει όλα πραγματικά με ασάφε. Δεν μπορείς να βγάλεις κάτι. Πέριξ του γηπέδου. Ο Μπούζος που ήταν.
Ποιος Μπούζος? Ο Μπούζος. Θα παίξει εκεί μαζί με μένα. Και αυτό δεν θα πεθάνει από έφραγμα. Σαν το γέρο. Ερχόταν αφού ερχόταν τα καπνογόνα. Λοιπόν, να πάμε γραμμούλες. Ναι, 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 βέβαια. Να πούμε ότι στο γήπεδο της Λοκομοτίβ Μόσχας, επειδή είναι οι σιδηροδρόμοι και της... Μόσχας, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, θα σου πω, για την καμπάνα που είπαμε να βαράμε καμπάνα. Ναι. Εκεί πατάνε κόνες στα τρένα, επειδή είναι σιδηροδρόμοι η Λοκομοτίβ Μόσχας, με το που βάζει γκολ Λοκομοτίβ, στο νοσέ, ναι. Κόνες, πανηγυρίζει όλη η πόλη. Ναι, έτσι. Ναι. Να βάλουμε κι εμείς για βαρβάρα να βαράει σαν τον παπά το δικό σου. Τρελό παπά. Ναι, κάπου να βαράμε, επειδή όταν βάζουμε τα κολλάκια μας. Ναι, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σε καλά, για ομορφούλιδε, τι έγινε. Καλώ τον αρέ. Αμάν. Καλά, είσαι ρε μαγκάκια. Ωραίο, παραβατικό, ωραίο. Έλα, ωραίο, παραβατικό, λέγε φίλε. Καλά, είσαι ρε μαγκάκια. Ρε παιδιά, εγώ δεν θα σα πω τώρα, είμαι στη δουλειά. Απλώ πήρα να πω, έχει εδώ και μια εβδομάδα, έχουν φαγωθεί όλα. Ο Πάβο δεν παίζει μπάλα και ο Πάβο δεν παίζει μπάλα. Καλά, μου αρέσει, τι είναι αυτά, ρε. Πε τα ρε, αγόρι μου, μ' άρεσε την αρχή. Άντε, λίγο να συμμορφωθούμε να πούμε. Μ' άρεσε από την αρχή, εσύ. Μ' άρεσε. Για δώσε. Ο Πάου και μπάλα παίζει και πρώτο είναι. Ναι, και ο Άστρο Εργοτέλη μέσα. Τον έβαλε μέσα στα ρίγκια Εργοτέλη. Μεγάλη μπάλα έπαιξε. Ναι, ρε, φίλε, γιατί δεν έπαιξε. Τι να σε πω. Έλα, ρε, Κώστα, κι εμεί μπάλα παίξαμε, ρε, φίλε. Αν έπαιξε μπάλα να πούμε, ρε, φίλε, τι να πούμε. Σε πέρναγα σαν σταματημένο στα χαφ. Αλάνι μου, μακάκι μου, καρδασάκο μου. Ξέρεις γιατί σκάνε. Γιατί και δεν παίζω καλά και κερδίζω. Αυτό τους τρελαίνει. Και έχω και κόντρα διαιτησία. Μα έχει και πάω ξύδες που τους τρελαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο για άλλοι. Κώστα. Κωστή μου. Μάλιστα, γόρι μου. Εμείς έχουμε φανέλα γερή. Το ξέρεις πολύ καλά. Φανέλα γερή δεν έχετε. Πρόεδρο γερό έχετε. Ο πρόεδρος ο γερός έκανε τη φανέλα τη γερή ατσάλινη. Πρόεδρε. Καλά το είπα. Είχε καλή δουλειά. Ο πρόεδρος τη φανέλα τη βαριά την έκανε. Ατσάλινη. Ατσάλινη την έκανε. Χαλίβδινη. Αμπράβο. Έτσι, μπράβο. Τι έπαθες ρε φερέ σήμερα με τα καλά λόγια. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Έτσι, συνήθως πάει φαλακροκόρακες μας λέει. Φαλακρά κοράκια, σήμερα κύριε, Λεβεντόπεδα. Ο καιρός βοηθάει. Ναι. Αν έχει καλή αυτή, να έχουμε καλή ψυχολογία. Καλό μου, καλή διάθεση. Ναι. Επομένως, λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο και πάμε. Να σε πω κάτι. Ναι, ναι. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αγγελάρα. Μια μέρα που μας είχε μαζέψει. Στα τσίπουρα. Στα τσίπουρα εκεί. Ναι, ναι. Για να μας κάνει. Το κάνουμε συνέντευξη κτλ. Λέει, τότε ήταν και πιο νέος και πιο... Πεδαράς. 45, εγώ θυμάμαι σχολή και έρθει σε εμάς. Όταν ξυπνάω το πρωί και βλέπω τον ήλιο, την Ανατολή. Ναι, Ανατολή. Λέω, ευχαριστώ Θεέ μου. Όσο απλό, όταν περάσει από αρρώστια και ξυπνήσει το πρωί, λέει, ευχαριστώ Θεέ μου. Τα πιο απλά και τα πιο σημαντικά πράγματα. Ο Αναστασιάδης που δεν ήταν άρρωστος και τα πεδαράς. Το είχε καταλάβει από τότε. Ξυπνάω το πρωί, ακούω τα πλοάκια, λέει. Ναι. Ξυπνάω το πρωί. Βλέπω τον ήλιο. Ξυπνάω, για βλέπω την Ανατολή. Ανατολή. Σαν το Ξανθόπουλο με θέλει. Βλέπω απάνω την Ανατολή του ηλίου. Λέω ευχαριστώ Θεέ μου για το δώρο που με έδωσες. Και εσύ κάτσε τώρα και κάνε βάρη. Με θέλει. Καλά σε είπα. Φοβάσαι τους χούλιγκαν. Καλά σε είπα. Πολύ καλά σε είπα ο Αγγελάρας. Έχει φιλοσοφήσει ζωή μια χαρά ο Αγγελάρας. Και εσύ φουσκώσει σαν τον Κούρκο. Σαν τον Κούρκο σε είπα. Ο Κωνσταντίνος κάτω μας ακούει στην Αθήνα. Τον Άγγελα, ρε, μουσέ. Και λέει γέρακα θα χώσω να μείνεις μαζί. Ούτε με 200 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ο Κωνσταντίνος είναι το μαραγκό, το φιλαράκι σου. Με πήρε πώς το λέγανε αυτό που έκανε το βόλι ο δημοσιογράφος. Εκπληκτικό το καρφί. Ο Αλευρόπουλος. Ναι. Με λέει ο Αλευρόπουλος. Θα κάνεις μιμήσεις να καταλαβαίνω. Ναι. Με λέει ο Αλευρόπουλος, λέει έλα σε κάνω κονέλη με ένα κανάλι. Ναι. Λέω ναι, εντάξει, μεγάλο αυτό. Εγώ είμαι αφιλός εκεί και τα αρκετά. Πάντε. Ναι, τέλος πάντων πήγα, μου λένε δεν θα βρίζεις το Μαρινάκι, δεν θα βρίζεις το. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω εδώ, φεύγω. Ναι. Τον Σαββίδηλο, το Σαββίδηλο δεν μπορώ να το βρίζεις. Πόσα δίνεις. Μου λέει πόσο, λέω το μολυβόνερο λέω που θα με κάνουν παούλο στο ξύλο για άλλοι. Δεν αφρίζω τον ένα, δεν αφρίζω και αφρίζω το δικό μου και άμα στην τούμπα. Άσε ρε του λέω. Τα λέμε. Πάντα μου λέει, εγώ μένω στο πάνω στην Κηφισιά. Μένω στην Κηφισιά, θα έρθεις εκεί. Πάω στην Κηφισιά με το Κόρντοπα. Ντράπηκα. Μπήκα σε ένα στενό εκεί, είχε μέσα και τα λοιπά. Είναι χλιδάτικη. Με έπιασε η ψυχή μου ρε. Με έπιασε η ψυχή μου. Ναι, ναι, ναι. Πάω εκεί, σταματάω από το σπίτι του. Πώς το λένε, το Αλευρόπουλο, το χάρη, το ξεχνάω ρε. Νεκράω! Είναι έξω ένας με μια Έρσελ και άλλη. Πάμε γιατί έχουμε κάτσε ρε, χέσαι τώρα. Λέω, γεια σας, λέω, κύριος Αλευρόπουλος που μένει. Λέω, τι είναι αυτός. Εντάξει, δίπλα έμενε. Του λέω, εδώ με επιμένει, λέω, το κουδούνι και τα λοιπά. Δεν ξέρω κανένα λεπτό. Λέω, φίλε, να σου πω κάτι, λέω, εγώ με το Κόρδοπα. Πώς είστε εδώ πέρα, ρε. Δεν πεθάνατε ακόμα από την πλήξη. Από πού είστε, λέει, κύριε. Άσυλο από πού. Είναι μια ησυχία. Βγαίνει ο Αλευρόπουλος με τέσσερα σκυλιά.
σαν τον Βενιζέλο. Γεια σου Κώστα! Του Βερνάρδου, του Αγίου Βερνάρδου. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο. Άσε ρε λοιπόν, μείνω εγώ εδώ πέρα να πω. Δεν σ' άρεσε εκεί. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Εκεί πήγαμε, φάγαμε μετά την κούπα παντού. Εκεί μ' άρεσε. Παύλος. Άρεσε εκεί. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε φαγητά. Δάγκωσε και άδεια 150 τον Ανδρώνη. Αυτό έρχεσαι το βαρά συνέχεια πώς το δάγκωσες έτσι. Με στη χαρά ήταν. Άμα είχε το κύπλο, σιγά μα. Όχι 150 ούτε 20 λεπτό. Καλημέρα, πάμε. Έλα. Ξέρετε πόσο βαριά είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ. Πόσο ρε. Καλώς τον τουρίστα. Ένα κιλό πιο βαριά της Λάρισας. Να τα μας. Ακούστε να δείτε να λίγο. Να τα μας. Αυτό που λέει. Ο Θεός να σου δίνει χρόνια. Ναι. Για να βγάζεις από τη σχολή σου φιντάνια και να δίνεις στους μαθητές σου τα φόντα σου. Σιγά μην είμαι ο Ιησούς με τους μαθητές. Όταν πριν από 5 μήνες. Ναι. Ο μαθητής του Ραπτόπουλου Καστοριανός ναι. Είχε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή πως τον Ιβάν Σαββίδη και τον κύριο Μαρινάκη εκτός από την τηλέπιπος ΑΕ που συνδέει και ο κύριος Μελισσαρίδης την έδε Καστοριανέ τα έχεις παίξει. Για τα ίδια γεγονότα η αστυνομία δεν βλέπει τίποτα στη Τούμπα, τίποτα στο Ηράκλειο. Καταγράφει όμως τα πάντα στο ΆΚΑ. Καλείς για τα ίδια παρατώματα τρεις ομάδες κύριε δικαστά, αλλά τις δύο με άλλο άρθρο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, για τους Αθηναίους το λέω, ΑΕΚ και κλάμα δεν συνάδουν. Οπα, ναι αλλά κλαις τώρα. Κλαις. Δεν κλαίω, αναφέρω γεγονότα. Αναφέρω γεγονότα. Επειδή η συμμαχία όμως κάπου, τα Χριστούγεννα δεν θα υπάρχει. Ναι. Ίσως θα σχορέψει καρφιλαμά στο ταψί ο τίγρης, αν γίνει τίγρης από γατάκι που είναι τώρα. Εάν μεγαλώσει τα μουστάκια του και πάρει ανάποδες και θέλει να αποδείξει ποιος πραγματικά είναι, γιατί μπορεί, πρωινό τους έχει και τους δύο Μελισσανίδες αυτούς. Δεν ξέρω το λόγο που δεν το κάνει. Δεν γνωρίζω ακόμη. Δεν ξέρω τι ξέρει που δεν το έχω καταλάβει εγώ, ενώ θα έπρεπε να το έχω καταλάβει αφού είμαι μαθητής του Ραπτόπουλου. Είμαι αδικαιολόγητος. Αν και το ψάχνω. Επομένως, κάντε λίγο υπομονή. Σταματήστε να κλαίτε εκεί στην Αθήνα. Τα μουσεία και οι κολόνες και δεν περνάνε αυτά. Την Κυριακή θα αρθήσει ή θα χαλάσει τα μάξι πάλι. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι το κίνητο. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ΑΕΚ, δεν θα χάσει ΑΕΚ. Εγώ την πρώτη μου μαρμίτα πήγα σε ΙΤΑ 2-0 από το ΠΑΟΚ. Παλίκαρος είσαι. Είσαι και παλίκαρος, είσαι και τουρίστας όμως. Καλές διακοπές. Φύγε, επόμενος. Φιλιά. Ωραίος, ωραίος. Ναι. Μ' αρέσει που είναι παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόδωσε το κίνημα. Δεν θα αλλάξει ποτέ. ΠΑΣΟΚ και ΑΕΚ. Μ' αρέσει να βλέπει τα χίλια της Φόφης. Κουστάρε. Χιλάρες. Έχει ανομαλία. Να δώσω μια είδηση πολύ σημαντική μόλις τώρα ήρθε. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους φίλους του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Έτσι. Φίλε, εκεί εντάξει, 2-300 πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτοί που θέλουν να πάνε είναι 5-6.000. Κουστούμι, κουστούμι. Δεν ξέρω, κουστούμι. Θα μαζείς εκεί. Κουστούμάκι, κουστούμάκι. Θα δεις άμα έχουμε κουστούμάκι. Κουστούμάκι, κουστούμάκι. Θα δεις εκεί τους Ταλιμπάν να φρίζουν να δεις που την κουστούμάκι. Κουστούμάκι, παπιονάκι. Αφού πήρανε και οι Ταλιμπάν μας. Ταλιμπάν. Τέλος και στους συνδέσμους. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει μαγκές εκεί το άλογο. Τέλος, παιδιά, τα εισιτήρια. Το άλογο, ο κόλος έχει. Έχει, άμα σε μια λογιά. Μια φοραδιά θα δεις τι έγινε. Έχει στραβό στόμα. Ω και σκύλος και άλογο είναι θηρία. Λες και είναι εξωγήινα αυτά τα άλογα, φίλε. Τα κοιτάς, τα κοιτάς. Πού θα πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα από Αριδαία, Αλμοπάρα. Έλα, Αλμοπέ. Τι κάνουμε, καλά. Ρίχτα νέα το Αλμοπού. Στα γρήγορα, στα γρήγορα. Αλμοπός με τον Ερμή Αμιντέου, παίζουμε εντός έδρας, να δούμε. Μάλιστα. Εδώ μέσα δεν κάνουμε τίποτα. Έξω με την αγκαθιά φέραμε χ. Παίξαμε με την έδρα εδώ 0-0. Καλά είναι, καλά είναι. Και ο πόντος καλός είναι, σταμάτα. Καλά είναι. Λοιπόν, στα γρήγορα. Αυτό για τα σχολεία που λες Κωστή, την πιο προηγούμενη εβδομάδα που είχαν εκλογές οι δασκάλοι, είχε σε μια κωμόπολη στο Αρκάδι ήτανε, γιορτή απελευθέρωση Αρκαδίου την Πέμπτη. Καρκαδίου. Την Τετάρτη είχαν εκλογές. Και για να μην χαθεί η γιορτή, την εδώ έχουμε την απελευθέρωση του Καρκαδίου. Άκου, άκου. Τρίτη γιορτή, Τετάρτη εκλογές. Ψηφίδανε Πέμπτη απελευθέρωση και Παρασκευή απεργία. Ναι. Τα παιδιά πάρτα κάτω. Και τα παιδιά στο φροντιστήρα μάθει το γράμματα. Ναι. Έτσι. Μια εβδομάδα λοιπόν έξω. Για τον Άγγελο. Ναι. Καλά που ήρθε ο Άγγελος στην Εθνική και βάζει Παναγιά κανένα γκολ. Γιατί το δεν γκολ χθες το έβαλε. Η Παναγιά το έβαλε χθες ο γκολ. Η Παναγιά το έβαλε. Χθες τώρα πια Παναγιά. Φτιάχνει 400 Παναγιές. Πολλές. Μία από όλες. Μπορεί και όλες μαζί. Έφυγε Αλμοπέ. Και αυτά κάτσε, κάτσε. Ακούς. Έλα, κλείσε, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Πόσες γαλοπούλες χαρίζετε ρε παιδιά εκεί.
Πολλές, ρε φίλε. Τι πώς σκαρίζουμε τώρα ακριβώς. Θα μας πει ο Κόκκινος το μεσημέρι πόσες σκαρίζει. Έτσι, ρώτα τον. Φύγε. Και γαλοπούλες λέει καμιά φορά και γαλοπούζες. Γαλοπούζες. Ναι, το έχω ακούσει. Της είπε γαλοπούζες. Έγινε, άντε καλημέρα. Γιατί, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μπορεί να το ξέφυγε το παιδί. Εντάξει, να του φύγει κάτι. Γαλοπούζες. Γαλοπούζες. Τι είπε γαλοπούζες. Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε, να έχει στο μυαλό του να πει κάτι για τον Μπούζο και να έβαλε το γαλό μπροστά και να το κόλλησε. Έπαθε. Θλάσσε αιμάτωμα το μυαλό. Πάμε, πάμε. Άντε, καλημέρα. Λέγε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια στο ραπ, θέλω να μιλήσω. Εδώ, κύριε ραπ. Ναι, κύριε μου, καλημέρα, καλημέρα. Είμαι συνταξιούχος καθηγητής. Τα ξέρουμε αυτά. Εσείς είστε άλλη γενιά. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Οι παλιοί, κοιτάξτε. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Οι παλιοί είναι αλλιώς, κύριε. Θέλω να πω μία ντροπή νιώθω. Α, 35 χρόνια ήμουν καθηγητής. Ναι, αλλά ποτέ την ημέρα της 17 ποτέ δεν είχα αργία. Πήγαινα μέσα στην έδρα. Μπράβο. Και έστω τα λίγα παιδιά. Και θυμάμαι μια φορά στην Καλαμάτα που μου καθηγήθηκε εκεί, διορίστηκα. Ήρθαν οι γονείς και με αγκάλιασαν. Είναι εδώ θα σα αγκάλιαζαν οι Σιριζέοι. Είναι έστως και ντροπή αυτό, καθηγητές ομορφωμένοι. Να κάνεις την γιορτή ρε, και να πάρεις τα παιδιά να τα ενημερώσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι. Να μάθουν πέντε πράγματα. Αν είναι αλήθεια, ψέμα και εσύ τι θα τα έλεγε σήμερα τα παιδιά στην τάξη μέσα. Τα παιδιά με αγάπησαν πάρα πολύ. Όχι, το φαντάζομαι, λέω άλλο. Τώρα ναι. Σας φωνάζανε τη μέρα του Πολυτεχνείου, τι θα λέγατε στα παιδιά, ότι έγινε. Έγινε κάποια στάση εκεί, στην οποία πήραν μέρος, όχι μόνο γράμματι, ας το πω έτσι, ήταν και ο Πεθερόγλου Μεσομακαρίτης, εργάτης ήταν εκεί. Κουμούρα ο εργάτης. Έγινε κάτι, ναι. Έγινε κάτι, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν έγινε το παν, αυτό, ναι. Αλλά έγινε κάτι. Κάτι σαν να έγινε. Ναι. Κάτι. Έγινε. Ψηλό, ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ντρέπομαι για τους συναδέλφους και λοιπά, που αυτή την ημέρα τώρα, πότε είναι, άκου, όταν είναι Σάββατο Κυριακή, ναι. Τι πράγματα. Ναι. 17 δεν είναι το Σάββατο. 17 το Σάββατο. 17 το τελώστε, καλέ μου γλυκέ μου. Να μην κάνουν μάθημα. Να μην κάνει μάθημα. Να μην πάνε στο σχολείο. Έτσι. Έχει να μην κάνουν μάθημα, να είναι εκεί. Οι παλαιοί καθηγητές. Βέβαια. Οι παλαιοί καθηγητές. Τι καθηγητής ήσασταν, κύριε μου. Φιλόλογος και θεολόγος και μουσικός. Βεβαίως. Α, 3-1, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεροί να είστε. Να είστε καλά. Και εσείς. Οι παλαιοί καθηγητές και το σύστημα. Ναι, ναι. Εποχή των πατεράδων μας. Ναι. Με τη βέργα στο χέρι. Βέργα, ξεβέργα. Είχαν και τη βέργα στο χέρι. Και τη βέργα, δεν τα λέμε αυτά, Κωνσταντίνε. Τη βέργα στο χέρι, παλί. Τώρα που την ψήρα στη φαβορίτα. Την ψήρα συμφωνώ. Πάμε καλημέρα. Πλένονται κάθε εβδομάδα να πούμε. Αυτό είναι κακό. Ένα μπανάκι είναι καλό. Να μυρίζουμε όμορφα, ρε φίλε. Λίγο άξι, λίγο μπανάκι, ένα ντουζάκι κάθε βράδυ. Έτσι, έτσι. Καλημέρα, ναι. Χαίρετε. Μαζί μιλάμε. Πόρε αυτό που λέμε τρέλα. Εδώ δύο ώρες παίρνω από Γερμανία. Πού είσαι, ρε Βρωμόσυλλο, ποια πόλη είσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι από Φραγκφούρτιο, Τσοπάνος, ο Αχιλέας, Παοξής. Ω, μασαλά, μασαλά. Αλλά το λάμδα σου, το παχύ έγινε παχύτερο. Μασαλά, λέγε. Μασαλά, λέγε. Παρακάλα εσύ να χάσει ο Πάοκ, να δουν πότε θα χάσει, όσο θα παρακαλάς εσύ όλο θα κερδίζει ο Πάοκ. Δεν παρακαλάω, φίλε, να χάσει ο Πάοκ, αλλά βλέπω ότι σε παίζει ο Εργοτέλης σαν την γάτα με το ποντίκι και αν δεν ομπίζες βαρική ατομικά, δεν περνάς από τον Εργοτέλη, αλλά μασαλά, αλλά. Φίλε, μία πόρτα. Όλες οι ομάδες το ίδιο πράγμα κάνουν και το ίδιο λάθος. Μία πόρτα έμεινε. Μέχρι το τέλος θα τους κερδίζουμε. Παουξάκι μου, άκουσε με λίγο. Μία τελευταία πόρτα έμεινε να ανοίξουμε. Αυτή είναι που παίζουμε καλή μπάλα. Και θα παίξουμε τώρα, να ξέρετε. Ναι. Μισό λεπτό. Μετά δεν θα κερδίσουμε μέσα στη Τσέλσι. Αφορώ τι θα πει ο Ραυτόπουλος. Τσάλσι. Είναι σαν την κακιά τη μάγισσα, περιμένει να κάνουμε το σαβωτάκι. Κακιά μάγισσα. Ερετώ, την καλημέρα μου σε όλους που αυξήνουν σε όλη την Ελλάδα. Να σε γεράζω. Κακιά μάγισσα, περιμένεις γωνία. Αυτό θα τον ήθελα γείτονα. Ναι, κακιά μάγισσα το πρωί. Τώρα να σώσω λάβας με το λάμδα το φαχύρο. Οι παλιοί καθηγητές δούλευαν και το Σάββατο, έτσι, αυτό το ξεχάσαμε. Οι παλιοί καθηγητές. Ναι, κάνανε και το Σάββατο σχολείο. Και οι δημόσιοι δουλεύαν το Σάββατο. Ήρθε το Πασόκ όμως και τους περιόρισε. Πασοκάρα, αυτά δεν τα λέω εξής. Βέβαια, και Σάββατο είχαμε. Θυμούνται το Πασόκ και τι έδωσε ο Ανδρέας. Ναι. Τη μεγαλύτερη ληστεία που έχει γίνει με το Σιμίτη και τον Παπαντονίου. Ως τη μεταφορά του πλούτου από την Μάζα. Σωστά. Σε πέντε οικογένειες. Τα χρηματιστήρια. Ναι, ότι τα πήρε διπλούν μετά ο Σιμίτης. Ταμπλ και βάλε τα πήρε. Οπότε το Πασόκ έδωσε 10 και πήρε 20. Μπορεί και παραπάνω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι.
Καλημέρα την όλη στη Μακεδονία. Πώς έρες, παξίες, παιδιά. Άρε, σέρες. Καλό σέρες. Λέγε. Λοιπόν, δύο πράγματα στα γρήγορα του τον χρόνο. Άμα έχουμε καμία εξέλιξη με τα εισιτήρια για το Chelsea Pau. Είπαμε, μόλις εξαντλήθηκαν, φίλε. Εδώ συνείδησε ο Κουλιανός. Μόλις εξαντλήθηκαν. Πάει. Σοβαρά. Ναι. Τα πήρανε κουστούμάκι. Κουστούμάκι και συνδεσμιατάκι πήραν πολύ. Ναι. Θα τους περάσει η Φράγκο και δηλαδή. Τους μεγάλους και τους αγριάνθρωπους. Δεν ξέρω. Πάντως η ζήτηση ήταν για 5.000. Ναι, αλλά όλοι πάω ξέρει Λονδίνο θέλανε και αυτοί. Μούτρα για Λονδίνο. Γιατί μια χαρά. Big Ben εκεί θα γίνει χαμός. Big Ben. Και κλείσαν για εβδομαδιαίο τουρ έτσι. Δηλαδή θα πάνε από Δευτέρα και θα πάνε Παρασκευή. Θα αυτοκτονήσει η Βασιλίδα της Αγγλίας μόλις σας δει. Στην ΠΑΠ θα το δούμε, στην ΠΑΠ με πυρίτσες. Ακούς, στην ΠΑΠ με πυρίτσες θα το δούμε το ματσάκι. Μια χαρά. Θα πας στην Τσέλσι από τις ΣΕΡΕΣ, στην ΠΑΠ. Ναι, θα πάω. Πώς θα την παραγγείλεις? Πόσα? Πώς θα την πεις? Θέλω μία μπύρα, γιατί θα πεις? Από και πυρ, why? One beer, please. One beer, γιατί? Βάλε και το please, το τέλος να δείξουμε λίγο πολιτισμό. Thank you, επειδή. One beer, αφού. Καλά να περάσει, καλά. Ωραίος. Ο φίλος μου Τζος λέει και με βέργα ρε κουλ, και εμείς που φάγαμε τι πάθαμε, δεν γίναμε άνθρωπο που λέει και μια ψυχή. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να εκμάθεις πάνω στη βέργα. Ναι. Πρέπει να τα λέμε όλα, τι. Τι είσαι υπέρ να έχεις βέργα, δώσω χέρι να βαρέσουμε, τι είναι αυτά. Πού φάγαμε και εμείς βέργες. Έφαγες και εσύ βέργες. Εγώ δεν πρόλαβα, οριακά. Οριακά δεν πρόλαβα. Δηλαδή για ένα χρόνο μέχρι και την προηγούμενη χρονιά. Έφαγα βέργα. Έφαγες βέργα. Ήσουν και καλό φιντάνι. Κουμάσι μεγάλο. Ναι, ναι. Καλημέρα στο τελευταίο για το διαλυματάκι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλό στο να. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Καλά είμαστε φίλε. Εσύ τι κάνεις. Πέρυσι, άμα θυμάστε ρε παιδιά, στο δεύτερο γύρο έπαιξε καλή μπάλα ο Πάοκ. Στον πρώτο δεν έπαιξε. Ο Πάοκ άρχισε να παίζει μετά το μάτς με τον Πανιόνιο. Πρώτο μάτς με στην Ξάνθη. Ήτανε τέλη Νοεμβρίου. Άρα θα το δούμε από εδώ και πέρα να ανοίξει. Αν πατήσει Γκάζι. Τι Γκάζι να πατήσει, ρε. Αργός είναι στο κέντρο ο Πάοκ. Άμα το βγάλει στο Βιερίνε και το Μάτος, να ο Πάοκ. Κάτσα να τους δούμε τώρα Μαουρίτσιο Βέρμπλουμ, δεν τους είδαμε καθόλου. Τι Μαουρίτσιο, δεν τους είδαμε. Κάτσα να τους δούμε μαζί. Πέναγαν οι μαύροι σαν σταματημένοι. Πέναγαν οι μαύροι, Μαουρίτσιο με το Βέρμπλουμ. Αργό χαφ. Ο Βέρμπλουμ με το Μαουρίτσιο. Έλα φίλε. Λέγε φίλε. Να πω ένα ανέκδοτο. Ρίχτω. Κρύος θα είναι, πες το. Ρώτησαν μια ξανθιάλη το Πακιστάν είναι μακριά. Όχι λέει, δεν νομίζω. Λέει ένα Πακιστανό που έχουμε στη δουλειά, λέμε το ποδήλατο έρχεται. Τι σε είπα εγώ. Δικαιώθηση 100%. 100%. Και εδώ ετοιμάζουμε φίλε, ετοιμάζουμε να βγω προς τα Ευρώπα στην Αγγλία, αλλά φοβάμαι μου την πέσουν οι άντρες. Μη φοβάσαι, άμα είσαι άντρας εσύ θα τους εντάξει, μην άμα σε δει από το παράθυρο εσένα η βασίλισσα της Αγγλίας. Θα σου φωνάξει, για έλα μέσα στο... Θα αυτοκτονήσει από το παράθυρο θα πέσει. Στον πάκι είχα... Ξέρετε και το λουλουδάκι πέρα από την Νεάπολη άμα δει. Με τον ήχη. Με τον ήχη γύρω το σκουρτέτο. Τα λέμε φίλε, τα λέμε, να είσαι καλά. Θέλεις και Αγγλία. Το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται φίλες και φίλοι στα καταστήματα Wind. Πρόκειται για το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8, εστιάζει στο υπέροχο design και στο camera experience με δύο νέα χρώματα, το Dream Blue και το Deep Space Gray. Επισκέψου τώρα ένα κατάστημα Wind και απέκτησε το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωση κινητών Bring to Save και με 24 δόσεις. Παρακαλώ, Σμαράδα Μπασάκου αμέσως τώρα με παράθυρο στα σπορ. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μιωράκι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φίλες και φίλοι, καλό πρωινό να έχετε. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool μέχρι και τις 10, αρκετοί είστε καθοδόν. Και αν θέλετε καφεδάκι, φαγητό, πίτσα, μπέργκερ, τσιγάρο, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, όλα αυτά μπορούν να γίνουν με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Φίλες και φίλοι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος, Πόντου 56, Λαχαναγορά. Και εδώ Λαγκαδάσο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Πάμε γραμμές, Κωνσταντίνε. Ό,τι πεις. Πάμε γραμμούλες. Έχουμε... θέλω να σχολιάσουμε λίγο και ένα ποδοσφαιριστή, τον Γιαννιώτα, τον οποίο φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα τον αφήσει ελεύθερο τον Γενάρη. Δεν τράβηξε. Γιαννιώτα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν νομίζω να είναι τόσο κακός, ρε φίλε. Φελός είναι. Λες ότι λόγω μυαλού δεν μπορεί να παίξει. Φελός είναι. Είναι 25 χρόνια. Στην Ισπανία όμως που πήγε έπαιξε Βαγιατολή. Μεταδίδει ένα άγχος. Αγχωτικός δηλαδή, ναι. Στους συμπαίχτες του. Δηλαδή τον βλέπεις και σε πιάνει την καρδιά ότι ρε παιδί μου, ναι. Ταχυπαλμία σε πιάνει. Ναι. Όχι όμως με την έννοια ότι να σε φτιάξει. Ναι, κατάλαβα. Το ακριβώς ανάποδο. Την ταχυπαλμία του άγχους. Ναι.
Ναι, εμένα με στρες. Ναι. Τον βλέπεις δηλαδή και λες, όχι, τώρα. Με στρεσάρει, ρε φίλε. Πού θα δώσει την μπάλα, ναι. Είναι από τους γρήγορους. Γρήγορους. Που με στρεσάρει, δεν μ' αρέσει. Ναι. Το ρεπορτάζ αυτό να φέρει. Ναι, έχει ένα ψυχοτικό έτσι, παίξιμο στο παιχνίδι του. Είναι, πώς θα στο πω, ρε παιδί, βασανιάρης. Πρέπει να βρει ηρεμία δηλαδή στο παιχνίδι. Δεν ηρεμήσει λίγο. Δεν έχει. Ναι. Δηλαδή είναι έτοιμος να κάνει το λάθος, να φάει την κάρτα, να μαλώσει, να κάνει. Δημιουργεί στην ομάδα, να σου το πω γενικότερα εγώ που τον βλέπω. Σύγχυση. Μια σύγχυση, μια ανακατοσούρα, όχι όμως με θετική ενέργεια. Ναι, κατάλαβα. Μια γρηγοράδα αγχωτική. Ναι. Πάντως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημιουργεί όμορφα πράγματα. Χθες τάισε περίπου 27.000 άστεγους εκεί στην Αμερική σε συνεργασία πρέπει με πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το μάθουμε. Όχι, δεν πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το μάθουμε γιατί ο ίδιος του τάισε. Του τα έβαλε και στο τέτοιο και του τα έδωσε. Τα πλήρωσε από το τσέπη του. Δικά του, ναι. Δικά του. Έδωσε 50.000 δολάρια. Έδωσε για να ταΐσει και μάλιστα αναφέρει η μάνα του το έκανε. Λέει δεν ξεχνάμε πώς ξεκινήσαμε στα Σεπόλια. Είναι σκοπός μας να βοηθάμε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Μάλιστα. Και αυτό μάλλον θα το. Αυτό που δεν κάνει η Εκκλησία δηλαδή το έκανε το κούμπο. Συγχαρητήρια. Γιατί ότι το είναι πρώτη φορά, τα βάλε από την τσέπη του. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, τα εκατομμύρια που έχει η Εκκλησία, ένα φτωχό δεν έχει ταΐσει. Πώς, υπάρχουν εκκλησίες που ταΐζουν όμως. Όχι, με catering. Από την τσέπη του δεν έβαλε κανένας. Μάλιστα. Υπάρχουν παντού εκκλησίες που μαζεύουν λεφτά. Άστα ρε κουλιανέ. Εξαρτάται στους παπάδες. Άκου εδώ. Ναι. Άλλο μαζεύω λεφτά και τα δίνω, και δεν ξέρω αν τα δίνω κιόλα, και άλλο τα βάζω από την τσέπη μου. Ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Μαζεύω εγώ από όλους εδώ δεξιά και αριστερά και τα δίνω. Δηλαδή ναι. Κάνουμε έρανο εμείς, μαζεύουμε ναι. Για να τα δώσουμε. Ναι. Και μεγάλη δουλειά κάνει. Όχι από το παντελόν μου. Σώπα μόνο τώρα, σοβαρά μιλάς τώρα. Πάμε καλημέρα. Μπράβο τον Αντετοκούνμπο. Και τη μάμα. Και η μαμά. Δεν ξεχνάμε πώς ξεκινήσαμε και είναι κάτι που κάνουν διαρκώς, έτσι. Έτσι. Κάθε εβδομάδα κάτι θα κάνει ο Αντετοκούνμπο στην Αμερική. Έτσι, γι' αυτό και τον έχουν πάρα πολύ ψηλά όλοι. Σε αυτά, ναι. Καλημέρα. Εγώ, ρε, με τον Αντετοκούνμπο δεν τα έχω. Εγώ τα έχω με τον Βρωμό Έλληνα. Ναι. Ο οποίος τον Αντετοκούνμπο τον κάνει Θεό γιατί είναι διάσημος. Έτσι. Ενώ τον Μπόγκο Λόγο που είναι άσημος. Ναι, αλλά τώρα έγινε διάσημος και τον αποδεώνει κιόλας. Γι' αυτό είναι βρωμιάρης ο Έλληνας. Άρα εγώ δεν τα έχω με τον Αντετοκούνμπο, με τον βρωμιάρη τον Έλληνα. Που τάχει με τους φτωχούς και τους άσημους. Που είναι ρατσιστής με τους φτωχούς. Έτσι. Εδώ ισχύει. Αντετακούμπε, το γλύφτε τον Αντετοκούνμπο γιατί είναι μπασκετμπολίστας. Με τους φτωχούς άμα ήταν φτωχός. Θα το λέγατε χολόμαυρο και τα λοιπά. Ναι. Άντε μπράβο. Καλημέρα φίλε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πού είσαι ρε φίλε. Πού είσαι ρε και γίνεται χαμός. Γεια λέγε φίλε. Να σου κάνω μια ερώτηση, Νίκο. Πραγματικά το έχω απορία. Ναι. Σε έχω ακούσει να λες πάρα πολλές φορές ότι η ομάδα πέρσι από τον Νοέμβριο και μετά έπαιξε μπάλα. Αλήθεια δεν είναι. Είναι μια αλήθεια, αλλά ξεχνάς μια βασική παράμετρο νομίζω. Να την ακούσω βεβαίως. Ευχαρίστω. Ότι πέρσι προετοιμασία για την ομάδα την έστησε ο τουρίστας Στανόγεβιτς. Όχι. Η προετοιμασία είχε και ο Λουτσέσκου, ο οποίος ανέλαβε. Ο Λουτσέσκου, εσύ Νίκο, ήρθε μέσα Αυγούστου. Ναι, εντάξει. Δεν ήρθε λίγο πριν το παιχνίδι με την Έστερσον. Το πρώτο μάτς. Να σου πω ακριβώς. Ήρθε μία εβδομάδα ακριβώς πριν το μάτς με την Έστερσον. Μία εβδομάδα ακριβώς. Ναι. Άρα την προετοιμασία ουσιαστικά και την ομάδα την έστησε ο Στανόγεβιτς. Που όταν ήρθε ο Λουτσέσκου, είπε τα αργομετρικά των παιχτών είναι χάλια και θα πρέπει να κάνουν μια προετοιμασία από την αρχή. Ναι. Οπότε είχε μια λογική το ότι θέλω και ένα χρονικό διάστημα. 2-3 μήνες. Για να στρώσω και τώρα την έχει ομάδα. Λογική. Και έχω σου απάντηση. Ότι ενώ τώρα την ομάδα την έχει αποφέρσει, την έχει δουλέψει αυτό, την έχει δίκιο αυτό. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά να σε ενημερώσω και σε ένα και για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ εσκεμμένα πάτησε γκάζι το καλοκαίρι για να μπει στο μύρο του Champions League. Εσκεμμένα. Έδωσε γκάζι για να περάσει Σπαρτά και Βασιλεία και είδαμε πως... Ναι. Μαζί σου σε αυτό, Αλλά δηλαδή νομίζω ότι είναι μια βασική παράμετρο. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ δηλαδή. Δεν σε προβληματίζει δηλαδή. Θα παίξει από τον άξονα παραγωγικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν με προβληματίζει. Θα αλλάξει δηλαδή το στυλ ότι θα φορτώνει τον Πρίγιοβιτ. Όχι, θα. Και καλά κάνει. Οι παίχτες θα βρουν και καλύτερο ρυθμό και θα είναι πιο ανεβασμένοι. Θα παίζει χωρίς την μπάλα, θα μπαίνει ο παίκτης του ΠΑΟΚ σε τρύπες εκπαιδευμένες από τον προπονητή. Ναι. Δεν το βλέπω. Εγώ το πιστεύω, φίλε, εδώ θα είμαστε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το κέντρο του θα είναι γρήγορο. Μακάρι να διαψευστώ, για να βγεις αληθινός κουλ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να προβληματίζομαι και σου λέω το σκεπτικό μου. Έτσι. Σωστό, έχεις προβληματισμό. Πέρσι ήρθες, βρήκες μια ομάδα ανέτοιμη, ήθελες χρόνο να την ετοιμάσεις, να τη στήσεις. Ναι. Φέτος δεν το έχεις αυτό το πάτημα και βλέπουμε ότι η ομάδα σε κάθε παιχνίδι δείχνει πιο κουρασμένη αντί για πιο φρέσκια. Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε ο χρόνος. Ποιον θα δικαιώσα και το ξαναλέω εγώ πιστεύω. Στο τέλος έτσι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ μπάλα και δεν θα πάρει αποτελέσματα. Για να λέμε εργαμό το τι γίνεται. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το ιδανικό είναι να τη βλέπεις την ομάδα, να τη γουστάρεις και να κερδίζεις κιόλας. Ακριβώς. Επόμενη γραμμή.
Πάντως υπάρχει και άλλη απάντηση αυτό. Ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ενώ ήταν κουρασμένος γιατί τα έδωσε όλα πίσω μίλου της Champions League, είχε καπάκι ντέρμπι. Δεν το βοήθησε το πρόγραμμα να παίξει ένα μας με Λιβαδιά, ένα με Λάρισα, λοιπόν, ένα με Λαμία. Ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Με επιβάλλει σε μένα τον Ραπτόπουλο να γράψει για τον ΠΑΟΚ που πήγε το πρωτάθλημα. Ναι. Κυνικός και εύστοχος με γρανίτη άμυνα. Ναι. Αυτό θα πω εγώ. Ναι. Κυνικός και εύστοχος με γρανίτη άμυνα. Και έναν κύλερ μπροστά. Ναι. Συμπλήρωσε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Λάνια μου. Καλώς το να, μποντζόρνο. Παοξής από Νάπολη. Έλα ρε Παοξή, οριζινάλε Παοξή. Φοράς γραβάτα εσύ. Εγώ δεν φορά γραβάτα. Καλά κάνεις. Και πολύ να καλά κάνεις. Να πω λίγο κάτι ρε Ραπτόπουλε. Πόσο σημείο έφαγε ο πρόεδρος στον Πόλο. Πόσες. Πόσο σημείο έφαγε. Μείον τρεις. Μείον τρεις, Ιάκ. Δεν φάγε μείον τρεις, φάει παραπάνω και φάει. Μείον έξι έφαγε. Και ο Πάοκ έφαγε και μείον 8 και κλεισμένον, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά, παιδιά. Το 12 στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός που γιουχάρανε μέσα που πήγαν οπαδοί. Έγινε τίποτα, είτε που κουλώσανε. Ο δικαστής ήταν μαγεμένος. Ήταν μαγεμένος. Το 15 μαγεμένος. Στο 2-1 μαγεμένος. Όλοι μαγεμένοι. Ναι, άρα δηλαδή το Πάοκ. Ναι, αλλά ο Ιβάν τους ξεμαγεύει. Έχουμε μαγικό φίλτρο. Το φίλτρο και το πράσινο. Το Ολυμπιακό τώρα το κάνανε γαργάλα. Ναι, γιατί ήταν μαγεμένος και από την άλλη μεριά. Γι' αυτό εμείς κλαίγαμε κιόλας και γκρινιάζαμε. Γιατί ήμασταν ανήμποροι και αδύνατοι. Βλέπαμε πάντως, τι γινόταν. Πάντως καλύτερα που δεν έφαγε ο Ολυμπιακός μείον 3. Ναι. Για να τον πάρεις να πούμε το προτάσμα, μη λέει. Να μη λέει. Βέβαια, εγώ έχω μείον 2. Ναι. Βρε μπόνο Παντελονάτα με μείον 2 και με διατησία κόντρα. Ναι. Ότι το πω ακόμα ζει. Βρε μια χαράζει, πράγματα έχουν ριζώσει εκεί μέσα. Ναι, ναι, έχουν. Και θα λείπει ένα, και ο ίδιος παραμένει. Έτσι. Να λέμε και τα σίκασίλα και τις κάθε σκάφη. Πάει αυτή η καραμέλα, έλειωσε. Κράτησε κάποιους μήνες, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χθες εσύ μου πένασα, έχεις σε μένα το απόγευμα. Τι είπε. Εντάξει, λέει, με τον Ατρόμητο έπαιζα και κλεισμένο το θυρών. Σόπαρε, του λέω. Εγώ πέρσι. Α, τον άκουσα. Ναι, 10 μάτς έπαιζα πέρσι, του λέω, και κλεισμένο το θυρών. Είναι δικαιολογία αυτή. Ναι, έπαιζα. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε, θα κέρδιζε. Ναι, σίγα. Λέει, άμα είχα κόσμο, άμα έκανα. Είχε με την Bayern κόσμο. Πέρσι, ρε φίλε, μαζί μας, είχε με την Bayern. Τι έκανα. Ναι. Πάμε γραμμές, έλα. Καλημέρα. Πάτε στις γραμμές, έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Μιλάτε. Καλά, γι' αυτό πληρωνόμαστε, να μιλάμε, αλλά εντάξει, και έχεις δίκιο. Εντάξει, παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ο άλλος περιμένει από τις 9.30 στη γραμμή, περιμένει τις διαφημίσεις, περιμένει να μιλήσει, και ο κύριος Ραπτόπουλος υπόσχεται πρωτάθλημα, κύριε Ραπτόπουλο, Ολυμπιακός τιμωρήθηκε. Όχι. Ποια αγωνιστική έχουμε στη Σούπερ Λίγκα, κύριε Ραπτόπουλο? Δέκατη. Δέκατη αγωνιστική, και στον καλά και πρωταθλητή. Εσύ, ένα 10, εγώ την έβγαλα. Ένα 10 λέει ο Μπουκ. Λες ο Μπουκ να λακαμάς. Εσείς και ορίστε. Λες ο Μπουκ να λακαμάς. Εγώ κύριε Ραπτόπουλε σας προκαλώ. Τον Ηρακλή για να ανέβει κατηγορία πόσο τον δίνει. Να βάλουμε ένα στοίχημα κύριε Ραπτόπουλε αφού τελείωσε για σας το πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι. Ό,τι στοίχημα θέλετε. Ό,τι. Μάνο, ο ΠΑΟΚ παίζει από 1-10 σε 1-20 και αμέσως μετά είναι ο Ολυμπιακός με 8,5-9 εκεί. Εγώ σα... ναι. Ναι, κύριε, εγώ είπα τη 10η αγωνιστική τελείωσε το πρωτάθλημα. Όχι, εγώ είμαι μαζί σου εδώ. Δεν έχει τελειώσει κανένα πρωτάθλημα 10. Και επειδή το δίνει 1-10 ο Μπουκ, τι πάει να πει. Εντάξει, δεν κάνει ο Μπουκ δεν έχει κάνει στην ιστορία. Έχει κάνει, αλλά είναι λίγα συνήθως τα λάθη. Είναι λίγα τα λάθη. Εδώ μιλάμε για ένα ξεχωριστό κράτος όμως. Ναι. Εδώ μιλάμε για Ζιμπάμπουε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριε. Άρα δεν... λες ότι η χθεσινή απόφαση είναι καμπανάρα. Ναι. Λες ότι είναι εδώ δυνατός ο άλλος. Αυτή, ναι. Θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου ναι. Και για την ΑΕΚ. Mm. Για να πάρει πίσω τους βαθμούς. Δεν γίνεται, αφού είναι κλείδωση η απόφαση για την ΑΕΚ. Πρέπει να πάει στο ΚΑΣ. Αλλά εκεί πρέπει να πληρώσει ο Τσιγκούναρος. Ναι. Κάνα δύο γιανιώτες. Θυμηθείτε με, κύριε, ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μάλιστα. Χτυπάς καμπάνα, εκτός αν λες τα θέλω σου, μάνο μου. Δεν λέω καθόλου τα θέλω μου. Ναι. Είμαι πολύ ειλικρινής. Για πες μου λίγο κάτι, γιατί με τις αρέσει η άποψή σου γενικότερα. Έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Κουλιανέ. Την αλήθεια λέω. Σας σέβομαι πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Είναι αφίδρομη η σχέση. Αυτό που είπα, ναι. Δεν το είπα για να βγουν οι επόμενοι και να βρίσκουν. Όχι. Ποια είναι η θέση σου για τον νέο σου προπονητή? Προσωπικά εγώ έχω σταματήσει να είμαι προσωπολάτρης. Ναι. Είναι από τους δύο ανθρώπους που σέβομαι, ναι. Αυτός και ο Μάριος Εγκούρδας που πέρασε από τον αυτοκράτορα του Βόλεϊ του Ηρακλή. Μη λες τέτοια, θα βγουν οι Αριανοί και θα έχουν άλλα πράγματα τώρα. Μη λες, τους παίρνεις τον αυτοκράτορα τώρα.
Ο Βασιλιάς, συγγνώμη. Α, Βασιλιάς, να μην τα μπερδεύουμε. Βασιλιάς. Τι να πω. Εντάξει, ναι, Βασιλιάς, εσύ πατριάρχης εγώ. Αν με 17 τίτλους δεν μπορώ να πω την ομάδα μου. 100% αγόρι μου, εννοείται να την πεις μαζί σου. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ελευθερόπουλος και ο Μάριος Εγκούρδας σεβάστηκαν τόσο πολύ τον Ηρακλή, ενώ ήταν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και ποτέ αυτή τη μισητή ομάδα. Όλη τη Ελλάδος, έτσι για να μην ξεχνόμαστε, του ναι. Βιαστή. Ναι, ναι, με αυτά που έχει κάνει διαχρονικά είναι θέματα. Ναι, είναι ναι, πολλά του τα βιαστή. Θέματα. Ναι. Όχι όμως, εμένα ξέρεις τι με πειράζει, Νίκο. Για πες. Εμένα, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει, ούτε είμαι medium. Ξέρω ότι η ψυχολογία έχει αλλάξει άρδιν. Ναι. Αυτό μου είπαν και εμένα. Ναι. Πάμε για το διπλό. Mm-hmm. Ξέρουμε τι θα μας περιμένει. Όλοι οι Γαδά, ο Αρκουδέας. Να μας σταματάν και τα λοιπά. Υποθετικό σενάριο και κλείνουμε αυτό. Κάνεις γκέλαση η Παναχαϊκή και δεν κερδίζεις και το επόμενο εντός. Θα γκρινιάξετε και Ελευθερόπουλο. Καλά, τώρα φυσιολογικό δεν είναι. Α, εντάξει, ναι, okay. Απλά θέλω να δω δηλαδή. Την περίοδο χάρη τους μπορεί να έχει ο Ελευθερόπουλος γιατί τα ίδια μου είπαν και τα δικά μου τα Ηρακλάκια. Ο Ελευθερόπουλος είναι Ηρακλάκια. Ναι, τα ίδια μου είπαν. Αυτά μας φάγανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μου είπαν και εμένα οι δικοί μου. Αυτά μας φάγανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μου είπανε. Μου λέει Ελευθερόπουλος σε βάση και τον Ηρακλή. Μια άλλα προπονητή μάπα είναι. Να πω δύο πράγματα. Σαν αθλητής ποιος λέει. Ναι, κλείσε μάνο αυτό, ναι. Ναι, δύο τελευταία. Και θέλω, δηλαδή, ένα να πω και μια ερώτηση να κάνω σε σένα, Νίκο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ελευθερόπουλος δεν θα ακούσει αυτά που θα άκουγε ο Βοσνιάδης ή π.χ. ο Αντωνίου. Ναι, okay. Έτσι. Okay. Και κλείνω μια ερώτηση σε σένα για να κλείσω και το τηλέφωνο. Βεβαίως. Εμένα ποιος με πειράζει στη Θεσσαλονίκη. Για πες. Ότι ο Παναθηναϊκός. Ενώ έχει κάνει τόσο ζημιά σε όλες τις ομάδες και είναι το ίδιο βιαστής. Τη βγάζει λάδι. Τη βγάζει λάδι. Είδαμε τι έγινε, πώς παρέμεινε στη Σούπερ Κλίκα. Ναι. Και εσύ σαν ΠΑΟΚ θέλω να μου σχολιάσεις, όχι τα πιτσιρίκα του Μπόνου και να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να μην μισεί αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κολπατζής ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε κάνει και αυτός πάρα πολλά, έτσι. Απλά μοίραζε και λίγο, έδινε και λίγο ψωμάκι. Έχετε κοιμηθεί κιόλας. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Κρουασάν, μόρτο, έχετε κοιμηθεί, ναι. Έχετε κοιμηθεί με τον Παναθηναϊκό. Ναι, και θα τα κάνει ο Ολυμπιακός θα κάνει εξόφθαλμα. Αυτό είναι ρε φίλο. Άλλος μπορεί να τα κάνει και λίγο μουλοχτά, κάποια να μην βγουν στον αέρα και τα γλιτώνεις. Αυτό έχει γίνει. Έχετε φάει ψωμάκι. Τα Χριστούγεννα είναι η απόφαση του ΚΑΣ, πήγε στο ΚΑΣ η ΑΕΚ, λέει, πες τον. Μισό εκατομμύριο θα δώσει ο Μελιχανίδης. Θα δώσει μισό εκατομμύριο. Πάρε τους βαθμούς πίσω. Καλημέρα, ναι. Δεν πρόκειται. Καλημέρα. Καλώς. Έλα φίλε. Βρε κλαψιάρδες παοκτσίδες. Ακόμα κλαίτε για το πρωτάθλημα. Το έχετε πάρει και δεν το έχετε καταλάβει. Ανάτος ο έξις πάλι. Καλώς τον έπιασε αυτό. Ναι. Ο ένας ασχολείται με τις εκλογές ο μεγάλος ναι. Και ο άλλος με το γήπεδό του. Ναι. Δεν ασχολείται κανένας. Πριν ένα μήνα ασχολιόταν με το γήπεδο. Τι κλαίγεστε βρε, τι κλαίγεστε ακόμα. Mm. Πάρτε το εκεί, χαρείτε το. Είστε μπροστά 9 πόντους. Καθίστε και ασχολείστε τώρα με την ΑΕΚ και με το Γαύρο. Μπα, 2 βαθμούς μπροστά είμαι. Εγώ τα βλέπω ορθολογικά τα πράγματα. Τι δύο, βρε. 2 από τον Αντρόμητο. Αυτή είναι η διαφορά μου. Χτίζει το γήπεδο, δεν το βλέπετε. Δεν ασχολείσαι, κάνεις εκεί τα live. Μεταδόσεις, να και ο πυρώνας έγινε. Ακόμα να και τα μπάνια. Ο άλλος ψάχνει βουλευτές να βάλει μέσα. Δεν μου λες, πες μου λίγο γρήγορα για να κλείσουμε. Δεν μου λες, τη χθεσινή καμπάνα του Ολυμπιακού πώς την αφουγκράζεσαι, ποιο είναι το σχόλιο σου. Μια χαρά, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, φιλαράκια, την καθάρισαν την άξα το αυγό. Ένα, δεν έχαμε τους για να βγουν στο Champions League και να πάρουν τα φράγκα. Τα πήρες πέρσι εσύ, εντάξει, και άλλους δικαστές. Αλλά σου λέω, η ΑΕΚ τώρα, εμείς είμαστε χορτάτοι, δεν πολύ ασχολούμαστε. Ακόμα ρευόμαστε με το περσινό προτάσμα που δεν πάραμε. Φύγε, εμείς ακούσουμε να ρεύεσαι, φύγε. Ακούς τον ΑΕΚ, Μπρούκλης. Ρευόμαστε, λέει, τον περσινό πρωτάθλημα. Δεν έπαιζε με την Κηφισιά. Δεν θα το χωνέψει καλά, γιατί ήταν κλεμμένο, να ξέρεις. Ναι. Τι, έπαιζα με Σαντορίνη, με... Θύρα. Θύρα, παίζανε με... Κηφισιά, Πεύχη, χαμός. Αυτά δεν τα λέει, δεν τα χώνεψε καλά αυτά. Αυτά δεν τα χώνεψε. Όχι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Γελάς, ναι. Σοφάς για τέτοια. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Το χαρτί δεν χωνεύεται εύκολα από το φίλο. Ναι, εγώ είχα ένα φιλαράκι μικρό και φάνε αρρωγό χαρτί υγείας ολόκληρο και την πλήση στο μάχο τον πήγανε. Α, μπράβο. Δεν χωνεύεται, όχι για να ρεύεσαι. Βρέκεται, η δικιά μου σκυλίτσα έφαγε λίγο χαρτί και έκανε με το προχθές. Δεν μπορούσε να το χωνέψει. Το χαρτί όντως δεν χωνεύεται, έχεις δίκιο. Καταρχάς να συγχαρώ τον Μπουλιανό που κατάφερε το μάλλον να μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Συνήθως είναι 90-10. Μιλάει 90% για ΠΑΟΚ και 10% για Ηρακλή. Γιατί μας το κλείσπαν πάλι. Άγανε παπά με τον Ελευθερόπουλο αυτή.
Ο Μάνος είναι ωραίος. Έφαγε τραμπούκο Μυροφορίδης για τον Ωραίος είναι. Είναι ωραίος τύπος. Για τον προπονητή που για έβαινε. Την απόφαση του Ολυμπιακού, χάρηκα. Για πες, ναι, για ρίξε. Γιατί πλέον υπάρχουν δύο δεδικασμένα. Αν ο Πάοκ κάνει επεισόδιο, διαλέγει ποινή, καταλαβαίνεις. Μ' αρέσεις ρε φίλε, μ' αρέσεις. Αν έτρωγε και αυτός 2-3, ήξερα ότι μία Μολότοφ να παίζει, τελειώσαμε. Σωστός. Τώρα υπάρχουν δύο δεδικασμένα. Διαλέγεις και παίρνεις ρε φίλε, θα φάνε ενίκο δυνατός. Απλά κατά το παρελθόν, τα δεδικασμένα δεν ίσχυαν για τον Πάοκ. Τώρα που είμαστε δυνατοί, έτσι, θα διαλέξουμε δεδικασμένο. Ισχύουν τώρα, ισχύουν. Πες. Ναι, τα έχουμε πλέον τα δεδομένα μας. Αλλάξαν τα μάτια, πήραμε το Δρυίδι. Θα πάρουμε το εξιντάρικο, δεν θα πάρουμε το μείον 3. Διαλέγουμε και παίρνουμε πλέον, Κωνσταντίνο. Έτσι. Μ' αρέσεις, ρε φίλε, μ' αρέσεις. Άντε, καλημέρα. Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά. Πασά μου. Ήταν ωραίος. Ήταν ωραίος, Κωνσταντίνο μου. Ναι. Λοιπόν, είμαστε και 59, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή. Σταματάμε εδώ πέρα γιατί έχουμε να πούμε και πραγματούδια. Σήμερα 16 Νοέμβρη που δεν έχουμε σχολείο. Τα είπε ο παππούς ο καθηγητής. Τα είπε ο παππούς. Αυτός βγαίνει κάθε χρόνο όμως, να ξέρεις. Κάθε χρόνο. Μια χαρά. Κάθε χρόνο βγαίνει και τα λέει αυτά για το Πολυτεχνείο. Και πέρσι βγήκε το απόγευμα και σε μένα. Βγήκε και φέτος μπορεί να βγει και σε άλλη εκπομπή. Είναι ωραίος ο. Το Πολυτεχνείο απομυθοποιήθηκε. Ναι. Για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε μάθει όλοι ότι τη Χούντα την έριξαν οι Αμερικάνοι. Έτσι είναι. 100%. Ναι. Και ότι αυτοί οι οποίοι ήταν τότε νεαροί και ιδεολόγοι, ναι, κατακλέψαν την Ελλάδα, γίναν λαμόγια. Στην εξέλιξή τους. Ναι, κοπρίτες. Ναι. Οπότε παρουσιάστηκαν σε μια χούντα οικονομική, οι ίδιοι και χειρότεροι των παλαιών που ρίξανε. Δηλαδή, κάνανε επανάσταση για να τσεπώσουν λεφτά. Οι λιγούριδες, άπλητοι, οι οποίοι με τα λεφτά του λαού, οι άπλητοι, οι μουσάτοι, με τις ψήρες στα μουσια. Και ξέρεις ότι το νηστικό μάτι είναι πολύ κακό. Εδώ συμφωνώ για το νηστικό μάτι. Ναι. Τα νηστικά μάτια αυτή εδώ. Φοβόμαστε τα νηστικά. Τα νηστικά μάτια φέραν την Ελλάδα από εδώ που τη φέραν και εξορίσανε. Αυτοί φάγανε μια εξορία εκεί στις. Πώς τις λένε. Που γάβρο, Γιάρο και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τους εξορίσαν 500 άτομα. Πήραν 5.000 συντάξεις και στο δημόσιο. Ενώ αυτοί εξορίσαν 1.000.000 Έλληνες νεαρούς. Να πάνε έξω να δουλέψουν. Ναι. Είναι μεγαλύτερη η εξορία αυτών. Οπότε πιο πολυτεχνείο του κόλου. Πάμε. Φύγαμε. Κλείνοντας την είδηση, εξαφανίσει καταστήρια για το Λονδίνο. Όσοι πήρατε, οι υπόλοιποι διαλέγετε και παίρνετε. Πάτε και βλέπετε το Μάσο Λονδίνο σε μια pub. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εισιτήρια τέλος. Και βεβαίως, μια που μιλούσαμε για εισιτήρια, για αγώνες, θα πάμε σιγά σιγά και στην τηλεόραση που αρκετοί θα δείτε το παιχνίδι. Αλλά προσέξτε, υπάρχει νέα τηλεόραση και έχει όνομα Wind Vision. Αργήσατε να πάτε σπίτι, ξεκινήστε το ντέρμπι, κάντε πανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Ξεχαστήκατε, χάσατε νέο επεισόδιο από τη σειρά σας. Κάντε catch-up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από την ημέρα της αρχής προβολής. Μόνο με τη Wind Vision λοιπόν απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Ήδη ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης έχει πάρει θέση για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ στο Μετρόπολης. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, μέχρι και τις 12. Πλάκα τέλος. Εκεί η μπάλα θα πάει στη σέντρα. Ο Γιώργος Μπούζος στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Καλό πρωινό να έχετε.